Κυρίες, κύριοι, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα ζωντανά στις οθόνες σας από την Καβάλα και τον τηλεοπτικό σταθμό 1 Channel για να ξεκινήσουμε μια ακόμη εκπομπή. Πρώτο θέμα που παρακολουθείτε καθημερινά 10 με 12 το πρωί και που σαν σκοπό έχει την καλύτερη δυνατή ενημέρωσή σας για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, είτε αυτά είναι οικονομικής φύσεως, είτε είναι κοινωνικά θέματα, είτε είναι αυτό που λέμε η καθημερινότητα. Όλα αυτά, λοιπόν, υπάρχουν σχεδόν καθημερινά στην φαρέτρα της εκπομπής και προσπαθούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσουμε όχι μόνο την επικαιρότητα, αλλά και τη διαχρονικότητα, την καθημερινότητα, μέσα από αυτή την εκπομπή. Άλλωστε, νομίζω ότι τόσα χρόνια από αυτή τη θέση που βρισκόμαστε, το έχουμε κάνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Επειδή όμως πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο την επόμενη φορά, τη μεθεπόμενη φορά και πάει λέγοντας. Μέχρι τις 12 λοιπόν και σήμερα θα είμαστε κοντά σας, 8 του Μάρτη. Εάν και εφόσον υπάρχει διάθεση, υπάρχει επιθυμία, υπάρχει κάτι που πρέπει να το δημοσιοποιήσετε, γιατί έτσι θα μπορέσετε να θέσετε και εμάς σε εγρήγορση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς να επιληθεί το ζήτημα. Είτε οτιδήποτε άλλο, το τηλέφωνο στο κάτω μέρος της οθόνης σας είναι στη διάθεσή σας, αλλά νομίζω ότι έχω ξεκαθαρίσει τις θέσεις μου, πώς και γιατί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περαιτέρω έτσι απόψεις, θέσεις που πηγαίνουν εκτός της δικής μας πολιτικής που διατηρούμε σε αυτή την εκπομπή. Πολιτικής δεν εννοώ την... Ναι. Δεν θα γίνονται δεκτά. Και δεν θα γίνονται δεκτά διότι θέλουμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο α, το οποίο σε κάποιους μπορεί να αρέσει, σε κάποιους να μην αρέσει. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Αυτό είναι αλήθεια. Άλλωστε, αν ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν, στο βαθύ παρελθόν, στην ιστορία, θα δείτε ότι πάντοτε υπήρχαν τρομερές αδικίες και κάποιοι, ενώ δεν είχαν πειράξει κανέναν, τους σταυρώσανε κιόλας. Ποδέ μάλλον εμάς που είμαστε η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Οπότε, μπορείτε να το κάνετε, επαναλαμβάνω, εάν και εφόσον υπάρχει κάποιο θέμα που θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσετε πάνω σε αυτά που εμείς παίρνουμε μια θέση, ξεκάθαρα, και έχουμε δικαίωμα να κάνουμε αυτή την κριτική, όχι μόνο στην εξουσία, αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητα που διάγουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο. Λοιπόν, δύο μεγάλες υποθέσεις εξελίσσονται καθημερινά και βγαίνουν και καινούργια στοιχεία στη δημοσιότητα. Το ένα είναι της Πισπυρίγκου, η οποία μόλις μπήκε στη φυλακή έκανε και αίτηση αποφυλάκησης. Και θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει και περαιτέρω από τα στοιχεία που θα βγουν στη δημοσιότητα. Από την άλλη είναι το θέμα του Μπάμπη, του γνωστού πιλότου ελικοπτέρων,
με την Καρολάιν, θυμάστε την υπόθεση εκείνη. Άλλο ένα θέατρο του παραλόγου που παίχτηκε τότε. Ένα άλλο βλέπουμε τώρα με την Ρούλα. Και πάει λέγοντας. Ο στρατηγός εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους καλύτερους ενδεχομένως πέρασε από την ελληνική αστυνομία, και μιλώ για τον κύριο Σφακιανάκη, είπε ότι η κυρία Πισπυρίγκου κρύβει πάρα πολλά. Άσω στο μανίκι της ελληνικής αστυνομίας τα social media. Σημειωτεώνω ότι ο κύριος Σφακιανάκης ήταν σε αυτό το τομέα, στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Μάλιστα. Ο πρόεδρος των ιατροδικαστών, από την άλλη, λέει ότι όλα δείχνουν έγκλημα πίσω από τους θανάτους της Μαλένας και της Ήριδας. Και άμα το λέει ο πρόεδρος με τους ιατροδικαστές και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι δύσκολα μπορεί να ανατραπεί μια τέτοια δήλωση, μια τέτοια πρόβλεψη. Να δούμε κάτι άλλο. Εδώ βλέπω ότι για μια ακόμη φορά η οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ απαιτεί απαντήσεις και συλλήψεις των δολοφόνων του καλού φίλου του Γιώργου του Καραϊβάζ και εδώ, στην γειτονιά μας, Δραμηνός, από την Καλύφητο της Δράμας. Και προχθές, όχι χθες, προχθές, είχαμε την κινητοποίηση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν στην πλατεία Καπνεργάτη και σε όλη την Ελλάδα και διαμαρτυρήθηκαν για όλα αυτά που συμβαίνουν με την καθημερινότητά μας, με την οικονομία. Αυτό που, επειδή δεν βρισκόμουν χτες σε αυτή τη θέση, αυτό που θα ήθελα εγώ να σχολιάσω όσον αφορά την απεργία, όχι την απεργία κάθε αυτού γιατί έγινε, αν έγινε κτλ. Αλλά είδα, βρισκόμουν εκεί, και είδα έτσι στα πρόσωπα κάποιων και στις συζητήσεις που γινόντουσαν στα πηγαδάκια, να υπάρχει έτσι ένα έντονο χαμόγελο συζητώντας, δείχνοντας έτσι την ικανοποίησή τους για το ότι βρέθηκαν εκεί και υγειονομικοί και εργαζόμενοι στα πετρέλαια και στα λοιπάσματα και συνταξιούχοι και. Τέλος πάντων, ήταν μια συγκέντρωση απεργιακή η οποία δεν συνηθίζεται σε εικόνα να βλέπεις, ας πούμε, έτσι, αρκετό κόσμο. Αυτό όμως που εγώ πρόσεξα και θέλω να σχολιάσω είναι ότι υπήρχαν έτσι κάποια χαμόγελα, αισιοδοξία, αυτά, κοιτάξτε, να, έχει πολύ κόσμο, αυτά, η πορεία, μεγάλη, τα λοιπά. Ξέρετε τι είναι αυτό που ξεγελιόμαστε πάντα. Ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 4,5 χρόνια. Δεν είδαμε, ή αν είδατε, πέστε και σε μένα να ξέρω, ούτε μία αλήθεια, ούτε μία δέσμευση που έγινε πραγματικότητα. Δεν θα πω περισσότερα. Τα γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε. Τελείωσε αυτό. Ήρθε η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, αν είμαστε, και πρέπει να είμαστε, αντικειμενικοί στα πράγματα, θα πρέπει να δούμε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, με τα όποια παράπονα είχε ο καθένας, αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει 1,002 διαβόλους και τριβόλους. Δεν τα δικαιολογώ, προσέξτε, όχι, μην βιάζετε να βγάλετε συμπεράσματα, μισό λεπτό. Από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω. Από πού. Που μετά την κρίση και τα μνημόνια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, που δεν έχει περάσει τίποτα, μην ξεγελιέστε ότι έχει τελειώσει κάτι, ήρθε η πανδημία,
που γονάτισε οικονομίες και οικονομίες, κράτη και κράτη. Ήρθανε οι καταστροφικές πυρκαγιές, ήρθανε οι καταστροφικές πλημμύρες, ήρθαν οι σεισμοί, ήρθε η παγκόσμια ενεργειακή κρίση, ήρθε ο πόλεμος, ήρθε τι δεν ήρθε και τι δεν ήρθε. Και μέσα σε όλα αυτά, να έχεις και έναν γείτονα που βρυχάται καθημερινά και να είσαι αναγκασμένος να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη και να εξοπλίσεις τη χώρα σου αμυντικά με καινούργιες αγορές, ενώ θα μπορούσε να πάνε κάπου αλλού αυτά τα λεφτά. Διότι δεν μπορεί να μείνει η χώρα ξέφραγο αμπέλι, έτσι δεν είναι? Και λένε κάποιοι τώρα, γελώντας προχτές έτσι, χαμογελώντας, κύριε Κακά, «Α, κοίτα τι αυτό, θα πάμε εμείς στην εξουσία». Και σας λέω κι εγώ ότι αύριο γίνονται εκλογές. Και με το δικαίωμα που έχουμε και τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας, πάμε λοιπόν, ρίχνουμε το ψηφοδέλτιο και επαναφέρουμε τον Αλέξη ή τον Ανδρουλάκη, το Πασόκ. Ειλικρινά, και με αυτό τελειώνω, ειλικρινά πιστεύετε ότι θα αλλάξουν άρδιν τα πράγματα, θα πάψει δηλαδή η ενεργειακή κρίση, θα σταματήσει ο πόλεμος, θα σβήσει η πανδημία, θα, δεν θα καίγονται δάση, δεν θα έχουμε πλημμύρες, δεν. Ε? Άκουσα προχτές έναν εκπρόσωπο εκεί του ΚΚΕ να λέει ότι πρέπει να γίνει το επίδομα ανεργίας 650 ευρώ. Και λέω εγώ, γιατί να γίνει 650 ευρώ, 1000 να γίνει. Ποιος δεν το θέλει? Ποιος δεν το θέλει? Το θέμα είναι, μπορεί να γίνει ο μισθός ο κατώτατος 1000 ευρώ? Μπορεί? Εκεί είναι που εγώ έχω τις αισθάσεις μου, καταλάβατε. Δεν είναι ότι το να ζητάμε, το βγαίνουμε μπροστά σε ένα μικρόφωνο και λέμε ότι γουστάρουμε. Ό,τι γουστάρουμε. Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια? Ποιος είπε ότι περνάμε εύκολα? Ποιος είπε ότι... Αλλά σας πω και αυτή την τελευταία φράση και κλείνω με αυτό. Να πέφτετε κάθε βράδυ στα γόνατα και κάθε πρωί και να παρακαλάτε τον ύψιστο μην σας δώσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τότε θα τα ξεχάσετε όλα. Και την ακρίβεια και τη βενζίνη και το ένα και το άλλο. Όλα θα τα ξεχάσετε. Θα επικυρωθείτε μόνο εκεί. Μην σας δώσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σας έχω πει και άλλη φορά. Κάποια στιγμή θα μιλήσω με περισσότερα στοιχεία. Και τότε κάποιοι από εσάς, θα πείτε, «Α, γι' αυτό τα έλεγε όλα αυτά, γι' αυτό εκείνο, γι' αυτό το άλλο». Γι' αυτό σας λέω. Μπόρα είναι και θα περάσει. Αν όμως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και παλεύεις για την επιβίωσή σου, τι θα γίνει? Και άντε έχεις 2 φράγκα, 2 δραχμές, να τα φέρεις βόλτα. Αν δεν έχεις, τι κάνεις? Ξέρετε, είναι μια βαθιά εξομολόγηση που σας κάνω και ο μόνος μου στόχος είναι κάποιοι από εσάς που βρίσκεστε σε μια νιρβάνα, σε ένα λίθαργο, να ξυπνήσετε όσο είναι ακόμα καιρός. Αυτό. Καταλάβατε? Μπορώ να μιλάω ώρες και να σας λέω κι άλλα πολλά. Αλλά δεν θέλω να σας κουράσω και συγγνώμη αν σας κούρασα μέχρι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να δούμε κάποιες γρήγορες ειδήσεις έτσι από την τοπική κυρίως επικαιρότητα. Λάθος η μεταφορά του Τμήματος Φυσικής προς το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης, δηλώνει και ο επικεφαλής της Παράταξης Πολιτών Άρης Βέρος. Το να δηλώνουμε και να κάνουμε και να ράνουμε δεν γίνεται τίποτα. Το θέμα είναι εάν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Το να κάνω μία δήλωση τώρα
Λοιπόν, ένα οικονομικό θέμα το οποίο αφορά αναδρομικά συνταξιούχων έως 4.000 ευρώ. Παράθυρο λοιπόν για να διεκδικήσουν ως και το 2024 αναδρομικά απομειώσεις συντάξεων που αγγίζουν τις 4.000 ευρώ, προβλέπει καινούργια διάταξη νόμου. Όσον αφορά αυτό το ζήτημα και όσον αφορά και κάποια άλλα, ξέρετε τα περισσότερα τα αφήνουμε για την Τρίτη, κάθε Τρίτη που έχουμε εδώ τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα, αυτό αφορά 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις το 2018 και το 2019 σε δημόσιο και ΕΦΚΑ, αξιώνοντας την επιστροφή των περικοπών που είχαν κριθεί αντισυνταγματικές. Έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με την εφημερίδα λοιπόν Ελεύθερος Τύπος, η διάταξη κρύβεται στο άρθρο 143 του νόμου 4270 του 2014. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν εξελίξεις ως προς αυτό το θέμα. Θα το δούμε και περαιτέρω, επαναλαμβάνω, και την Τρίτη με τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Τώρα, είχαμε δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Έχουμε θέμα γι' αυτό, ρεπορτάζ. Ένα έγινε στα Μισιανά της Καβάλας και ένα έγινε στους Φιλίππους. Για πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασαν οι συνάδελφοι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Λιδίας στην Καβάλα μεταξύ του Βαπτιστηρίου και του Μουσείου των Φιλίππων, όταν μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκε με αγροτικό αυτοκίνητο. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσυκλέτας, ο οποίος έχοντας τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ένα ατύχημα το πρωί με ένα δίκυκλο, ένας αλλοδαπός, νομίζω από την Κροατία. Έπεσε με το δίκυκλο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκαν καθάρματα στα άκρα. Ο άνθρωπος αυτός νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην ορθοπαιδική μας κλινική και το απόγευμα θα γίνει χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθούν στα άκρα που... Μάλιστα. Το αγροτικό αυτοκίνητο φαίνεται ότι κινούνταν από τον αγροτικό παράδρομο προς την είσοδο της Λιδίας, ενώ η μοτοσυκλέτα κατευθύνονταν προς το Μουσείο των Φιλίππων. Ωστόσο, όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση και αυτό που προέχει είναι ο οδηγός του δικύκλου να είναι σε καλή κατάσταση. Παράλληλα, νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στα Μισιανά της Καβάλας με δύο τραυματίες μετά από εκτροπή επιβατικού οχήματος, το οποίο προσέκρουσε σε κολόνα οδοφωτισμού. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Προσέξτε να δείτε κάτι. Το 80%, ίσως και περισσότερο, δεν έχω ακριβή στοιχεία, των όποιων ατυχημάτων, προσέξτε, υλικών ζημιών, άντε και ψιλοτραυματισμών ή ακόμη και τραυματισμών, αυτά είναι ατυχήματα. Όταν υπάρχουν νεκροί, είναι δυστυχήματα. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν, κατά την προσωπική ταπεινή μου άποψη και από την εμπειρία τόσων ετών στα ρεπορτάζ, θεωρώ ότι γίνονται μόνο ένα είναι το αίτιο, οι υψηλές ταχύτητες. Οι υψηλές ταχύτητες και το επικίνδυνο οδήγημα, το κινητό που το βλέπω καθημερινά, κυρίως σε νεαρές κοπέλες που οδηγούν. Και έχουν εδώ το κινητό, έχουν το τιμόνι εδώ, οδηγούν και κάνουν και αυτό. Έχουν το τιμόνι εδώ και κάνουν και αυτό. Όταν θα γίνει το ατύχημα ή το δυστύχημα, δεν θα φταίει κανείς άλλος παρά μόνο το ηλίθιο κεφάλι μας. Έτσι. Όταν λοιπόν κάνεις μαγκές και λες, βγαίνεις 5 ώρα από ένα μαγαζί και λες θα οδηγήσω και σε αφήνουν οι γνωστοί σου φίλοι και οδηγείς και είσαι πιωμένος. Και όταν όλα αυτά, για να μην λέμε όλα τα αίτια, δεν φταίει ούτε ο δρόμος, δεν έχουμε δά και τους καλύτερους δρόμους, αλλά τέλος πάντων δεν φταίει ούτε ο δρόμος, ούτε κανείς άλλος.
παρά μόνο εμείς. Μόνο εμείς. Τώρα βέβαια, αν έρθει ο άλλος από απέναντι πάνω σου κτλ. Εντάξει, εκεί λες. Δεν έκανα κάτι εγώ που έφταγα ή έκανα ή έρανα. Αλλά το θέμα δεν είναι ποιος θέλει. Το θέμα, σας ξαναλέω και πάλι, είναι οι υψηλές ταχύτητες. Εάν πηγαίνεις νορμάλ εκεί που πρέπει να πηγαίνεις, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή αυτό το όχημα τώρα εκεί στα Μησιανά που είδα πάνω στην κολόνα, πώς πήγε εκεί, ας πούμε, πώς πήγε πλάγιο με το πικάκι, τι έγινε και πήγε εκεί. Ξαφνικά έφυγε από το δρόμο. Δεν μπορεί να πήγαινε, ας πούμε, εκεί στα Μησιανά, γιατί εκεί είναι ένα ισιάδι που τρέχουν πάρα πολύ. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, να πήγαινε κανονικά στο δρόμο του με 60, 70 και να βρέθηκε πάνω στην κολόνα. Προλαβαίνεις δηλαδή να φρενάρεις. Αλλά εκεί αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες. Αυτό που μου δείχνεις είναι στα Μησιανά ή στους Φιλίππους η μηχανή. Αυτό τι είναι, γουρούνα είναι, τι είναι, όχι, μηχανή με βαλίτσες είναι. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το είδαμε. Είχαμε και το αμάξι πάνω στην κολόνα, νομίζω, έτσι δεν είναι, από φωτογραφία. Όχι, εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται. Απλά, να, εδώ το έχω, ορίστε, δώσ' το εδώ, δώσ' το από εδώ. Να το. Τώρα αυτό το αυτοκίνητο, ας πούμε, σε ίσιο δρόμο. Εκεί απέναντι από την αντιπροσωπεία πρέπει να είναι εδώ, της του Γιώτα, δεν ξέρω. Πώς πήγε εδώ πάνω τώρα αυτό. Δεν γίνονται, δηλαδή, κάποια πράγματα. Είναι λίγο να απορεί κανείς, έτσι. Ή το άλλο, αυτή η μηχανή, η δίκυκλη μηχανή με τις βαλίτσες. Χτύπησε με το φορτηγάκι μπροστά. Φαίνεται σαν με τοπική σύγκρουση. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορείς να πεις ότι προφανώς να έφταιγε εδώ το φορτηγάκι. Δεν το ξέρω, δεν ήμουν εκεί, δεν έχω μαρτυρίες, αλλά από την άλλη, ξέρω εγώ. Και ευτυχώς ήταν μεγάλου κυβισμού κτλ. Και έτσι. Είχαμε και ένα, δεν ξέρω αν έχουμε από αυτό κάτι, είχαμε και μια αυτοκτονία. Πιθανόν αφού ένας 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην ορεινή Ξάνθη, στον οικισμό Τέμενος Σατρών, πάνω στα Παμακοχώρια, στο Δήμο Μίκης. Ο 38χρονος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις το πρωί της Τετάρτης από τους συγγενείς του, αφού λίγη ώρα πριν είχε βάλει τέλος στη ζωή του με καραμπίνα για αγνώστους λόγους. Να, γιατί πολλές φορές λέω ότι ο καθένας που έχει μια καραμπίνα στα χέρια του, άραγε, δικαιούται, έχει όλα εκείνα τα χέρια που πρέπει να έχει ένα τέτοιο όπλο στα χέρια του. Πόσες δολοφονίες δεν έχουν γίνει με καραμπίνες, με όπλα, με καραμπίνες, με δίκανα, ή αστυνομικά. Πόσα ακόμη θύματα θα θρηνήσουμε για να το δούμε κάπως διαφορετικά το όλο θέμα. Θα μου πεις, εδώ στην Αμερική ο άλλος καθαρίζει 20 άτομα με τη μία και τα όπλα είναι ελεύθερα. Πας σε ένα μαγαζί, όπως πας στο σούπερ μάρκετ και τη λες, δώσε μου εκείνο το όπλο πολυβόλο. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Το πρώτο μέρος της εκπομπής και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, πρώτο θέμα, και θέλω να πω ότι μπορεί να μην είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το θέμα της πανδημίας, αλλά τα κρούσματα εξακολουθούν και είναι αρκετά σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι τίποτα δεν έχει περάσει και δεν χρειάζεται εφησυχασμός. Όταν δηλαδή σε κάποιες περιοχές ξεπερνάνε τα 200 κρούσματα, τότε το θέμα δεν είναι για εφησυχασμό. Στην Καβάλα βέβαια πέσαμε στα 100 τόσα, 105 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Αλλά και σε άλλες περιοχές υπάρχουν αρκετά. Στη Λάρισα 295, ξέρω εγώ. Στη Μαγνησία 159, στη Μεσσηνία 191. Σας λέω τα μεγαλύτερα νούμερα, εν πάση περιπτώσει. Καλό θα είναι, στις Σέρρες έχει 149. Μάλιστα, στις Σέρρες υπάρχει και ένα σημερινό δημοσίευμα που εκεί τονίζεται πως ένα αρκετά μεγάλο χωριό της τάξεως του πληθυσμού άνω των περίπου 1.000 κατοίκων, 800 πώς είναι, έχει χαθεί από τον κορονοϊό στο νομό Σερών. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι από μόνο του είναι ένα νούμερο το οποίο είναι τρομακτικό. Οι θάνατοι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις Σέρρες ξεπέρασαν τους 720. 720, μάλιστα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Οι Σέρρες είναι μία από τις περιοχές που είχε τα περισσότερα θύματα σε σύγκριση με άλλες πληθυσμιακά πόλεις όπως είναι οι Σέρρες. Και καλό θα είναι να μην εφησυχάζουμε έτσι ώστε να δίνουμε το δικαίωμα ή να δώσουμε το δικαίωμα να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Θέλω να πάμε να δούμε ένα θέμα αυτό. Ναι, μια και μιλάμε για τον κορονοϊό. Νέα δεδομένα για την διάρκεια ισχύως πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης. Να δούμε πού βρισκόμαστε, να ενημερωθούν οι φίλοι τηλεθεατές τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, τι ακριβώς πρέπει να προσέξουν. Για δώσ' το θέμα λίγο. Ως θετικό και προς τη σωστή κατεύθυνση θεωρούν οι επαγγελματίες της εστίασης την επέκταση χρόνου ισχύως των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης. Πιο συγκεκριμένα, ο χρόνος διάρκειας του πιστοποιητικού εμβολιασμού ήταν 7 μήνες, ενώ της νόσησης 3 μήνες. Τα δεδομένα όμως αυτά αλλάζουν και το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα έχει διάρκεια 9 μήνες και της νόσησης 6 μήνες. Όπως δηλώνει το μέλος του Σωματείου Καφιστιδοπολών Καβάλας, κ. Μιχάλης Μεταξά, στην κάμερα του Ένα Channel, το μέτρο αυτό που ισχύει πλέον ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ καλό θα ήταν το επόμενο χρονικό διάστημα να καταργηθούν τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν και για την εστίαση. Θεωρώ ότι έπρεπε να είχε εφαρμοστεί αυτό πολύ πιο μπροστά, γιατί στην ουσία εναρμονίζεται η ελληνική κυβέρνηση με ό,τι ισχύει στην Ευρώπη. Δεν μπορεί εμείς εδώ να είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, να έχουμε άλλες ημερομηνίες διάρκειας των πιστοποιητικών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν άλλα. Άλλες ημερομηνίες. Γι' αυτό λοιπόν αναγκάζεται η ελληνική κυβέρνηση να προσαρμοστεί ώστε να έχουμε την ίδια πολιτική σαν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καλά θα είναι όπως αυτό που ακούγεται, ότι θα πρέπει σιγά σιγά και στην εστίαση να καταργηθούν αυτά τα μέτρα και τα πιστοποιητικά και τα rapid test που αναγκάζουν τους καταναλωτές για τους εξωτερικούς χώρους, επαναλαμβάνω, να έχουν τέτοια δικαιολογητικά. Από τη στιγμή που ανοίγει ο καιρός, αλλάζει και η διάθεση, ο κόσμος πλέον μπορεί να κάτσει άνετα έξω. Ο καιρός είναι να αρχίσουν να χαλαρώνουν όλα αυτά τα μέτρα, γιατί ειδικά ο χώρος της εστίασης και τον καφέ έχουμε τραβήξει πάρα πολλά και έχουμε υπομειστεί όλο το βάρος της υγειονομικής κρίσης. Μάλιστα. Χθες είδαμε στην χθες ήταν ή την Τρίτη νομίζω, στην Ελληνική Βουλή να μιλάει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι. Έγινε ομιλία, ακούστηκαν και δύο άλλοι από το τάγμα του Αζόφ, κάπως έτσι λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα κάποιους να δυσαρεστήσει, κάποιους να πούν ότι don't worry, δεν έγινε και τίποτα. Και ξέρετε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις βγαίνουν κάποιοι δήθεν και καλά ότι να, με ανεπίτρεπτο αυτό, να ζει εκείνο, τ' άλλο, δείξε, μπήξε.
Ρε παιδιά, τι δεν έχουμε καταλάβει, για να το καταλάβω κι εγώ δηλαδή, αν εγώ μπορεί εγώ να είμαι λίγο ό,τι να είναι. Τι δεν έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, τι θέλετε να μου πείτε τώρα ότι ο Ζελένσκι, ας πούμε, έχει την πολυτέλεια απέναντι στην ρωσική αρκούδα, απέναντι στην υπερδύναμη για την Ουκρανία, να έχει επιλογές τέτοιες ώστε να πει ότι, παραδείγματος χάρη, να σου το δώσω το παράδειγμα αλλιώς, αν σήμερα δηλαδή γινόταν ομιγέννητο μια εμπόλεμη κατάσταση στη χώρα μας και ερχόντουσαν χίλιοι οι οποίοι είναι χρυσαυγίτες. Okay. Τι θα τους έλεγε, ας πούμε, η Ελλάδα, ότι δεν θέλουμε να πολεμήσετε στο πλάι μας, δεν θέλουμε να υπερασπιστείτε την πατρίδα, γιατί πέραν της Χρυσής Αυγής και αυτά που πρεσβεύετε, είστε Έλληνες. Ωραία. Τι να έκανε λοιπόν ο Ζελένσκι. Να έλεγε τι. Ότι, ξέρετε, εγώ δεν θέλω αυτόν, γιατί ανήκει στο τάγμα Αζόφ, να πολεμήσει για να αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Θα σας πω κάτι. Θα θυμηθώ πάλι μια παραβολή του Χριστού. Όταν πήγε ο Τελώνης στην εκκλησία να προσκυνήσει, δεν πήγε μπροστά και έκανε μεγάλους σταυρούς και έλεγε «Θεέ μου, εκείνο τ' άλλο, εγώ που αυτό, εγώ». Ο Φαρισαίος όμως πήγε μπροστά, έκανε μεγάλους σταυρούς και κοιτούσε αν το βλέπανε. Ποιον αγκάλιασε ο Χριστός? Τον Τελώνη. Καταλάβατε. Γι' αυτό που κάνετε είναι σαν το Φαρισαίο. Χαιρέκακα ότι για να κάνετε αυτή την πολιτική, η οποία δεν βοηθάει καμία χώρα, κανένα κόμμα. Εδώ χρειάζεται ισχύ σε διενώση που λέγανε και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Καταλάβατε. Τώρα αν δεν το καταλάβατε, θέμα δικό σας είναι. Αλλά, μη χαμογελάτε χαιρέκακα και λέτε κοίτα, θα θέλατε πολύ να είστε στη θέση του Ζελένσκι, προφανώς. Ε, όχι βέβαια. Και μας έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ότι δεν είμαι στα παλάτια, στα αυτά και πήρε ένα αεροπλάνο και έφυγε. Και υπερασπίζεται και 120.000 Έλληνες στη Μαριούπολη που ζούσαν εκεί. Ε, ούτε αυτό σας συγκινεί. Λοιπόν, πάμε, έχουμε τον κύριο Πασχαλίδη. Μάκη. Ναι, σας ακούω. Ναι. Καλημέρα, κύριε Πασχαλίδη. Καλημέρα. Και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντα. Κύριε Βουλευτά, κύριε Πασχαλίδη, τι συζητιέται εκεί στην Αθήνα, στο Ναό της Δημοκρατίας, που εμείς εδώ μπορεί και να μην το ξέρουμε, που ενδεχομένως εσείς έχετε κάτι περισσότερο να μας πείτε? Είδαμε, ας πούμε, προχτές μια κινητοποίηση εργαζομένων, απολυμμένων, με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, κυρίως με την ακρίβεια, με την ενεργειακή κρίση. Τι συζητιέται λοιπόν στην Αθήνα? Φαίνεται ο κόσμος ότι δεν λαμβάνει τη βοήθεια που προσφέρει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία, κακά τα ψέματα, είναι κάποια δισεκατομμύρια. Αλλά φαίνεται ότι δεν το αντιμετωπίζει θετικά. Αυτοί οι άνθρωποι που βγήκαν προχτές στις πλατείες, τι έχετε να μας πείτε, τι γίνεται? Θέλετε να μας πείτε πέντε πράγματα? Κάτι τώρα. Μπορώ να πω ότι όλοι μας έχουμε δίκιο. Ναι. Η κοινωνία τώρα, όλοι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη φάση. Ναι. Και η κυβέρνηση αν... Μια στιγμή λίγο, σας παρακαλώ. Μια στιγμή λίγο. Μη φωνάτε! Κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια σειρά από πρωτοφανείς κρίσεις. Ξεκινήσαμε από τον Έγκρο. Περάσαμε στις μεγάλες ανταραχές με την κοινωνική χώρα, με την Τουρκία το 2020. Στη συνέχεια είχαμε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση με οικονομικές συνέπειες.
που ήταν και δραματικές. Και πάνω απ' όλα βγαίνοντας από την πανδημία, ένας πόλεμος με μια εισβολή στην Ουκρανία μας προκαλεί όχι μόνο γεωπολιτικές ενέργειες και οικονομικές αναταράξεις με επιπτώσεις για όλες τις οικονομίες όλο τον κόσμο. Δηλαδή... Σε αυτά, εγώ πάνω σε αυτά, κύριε Πασχαλίδη, συγγνώμη για τη διακοπή, γιατί το είπα και προηγουμένως, είναι σαν να ήξερα τι θα μας πείτε. Εγώ πάνω σε αυτά θα προσθέσω και τις φυσικές καταστροφές, με τις αποζημιώσεις, με τις πυρκαγιές, με τις πλημμύρες, με τους σεισμούς, με όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Γιατί και αυτά είναι το κράτος τα αντιμετωπίζει. Ναι, κοιτάξτε, προσπάθησε η κυβέρνηση να ανταποκριθεί σε όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή έγινε ο μεγάλος πράκτης του Εύρου. Mm. Όλες οι καταστάσεις που είχαμε σεισμούς, που είχαμε φωτιές, που είχαμε πλημμύρες, σε όλα ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση. Και φυσικά φτάσαμε και τώρα με αυτή την εισβολή που είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι και ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Και γι' αυτό και για όλα αυτά η κυβέρνηση απευθύνεται στην Ευρώπη, μια και είμαστε μέλη. Δώσαμε ένα επιπλέον πακέτο μέτρων 2 δις ευρώ, που μέχρι σήμερα προσεγγίζουν τα 4 δις ευρώ. Και έχει στόχο να περιορίσουν τις πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, κυρίως των ασθενέστερων εισοδηματικών στρωμάτων. Η κυβέρνηση προσπαθεί και να απλώσει ένα δίχτυ προστασίας γύρω από τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και στη μεσαία τάξη που όλα αυτά πλήττονται με το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις. Δοθήκαν επιδόματα. Λίγο πριν το Πάσχα και πιθανότητα τη Μεγάλη Εβδομάδα θα χορηγηθεί επιταγή ακρίβειας και αφορά τα 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων για τις ευάλωτες ομάδες θα είναι τα 324 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπονται η επιχορήγηση 1,5 πλέον δόσεις επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο στους δικαιούχους του Ματίου, δηλαδή δόση που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα. Το ποσό της ενίκησης θα φτάσει ανάλογα με το ύψος του επιδόματος σε 105 ή σε 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα δύο πρώτα και σε 210 ή 126 ή 84. Κύριε Πασχαλίδη, συγγνώμη πάλι για τη διακοπή, αλλά αυτά είναι γνωστά, ήδη έχουμε ενημερώσει και εδώ από την εκπομπή με τον κύριο Μητρόπουλο, τον εργατολόγο κτλ. Είναι γνωστά, αλλά γιατί πιστεύετε ότι, ίσως δεν είναι σωστό το ερώτημα, ότι ο κόσμος, αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται, δεν τα έχουν δει, γιατί εγώ ξέρετε τι λέω εδώ κάθε φορά, κάθε μέρα, ότι ρε παιδιά, έχουμε 10 ευρώ στην τσέπη μας και μας δίνει ο Γιάννης ο Πασχαλίδης, ο Άγγελος ο Τζέλιος και 5 ευρώ. Δεν είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Δεν είναι αρνητικό, αφού μας δίνει άλλα 5 ευρώ. Δεν μας παίρνει. Άρα είναι προς τη θετική. Και λέω ότι ακόμη και το κρατικό βαρέλι έχει πάτο κάποια στιγμή. Κοιτάξτε τώρα για τα εξίδρα ελίτα του καυσίμου μηνιαίως. Όλοι το κοροϊδεύουν. Έχουν δίκιο. Αλλά πότε μια κυβέρνηση έδωσε αυτά τα χρήματα για επιδότηση για τα καύσιμα? Ναι. Έχει δοθεί μέχρι τώρα καμιά κυβέρνηση? Έχει δώσει ποτέ? Δηλαδή το κοροϊδεύουν. Εντάξει. Γιατί είναι πολύ λίγα. Αλλά υπάρχει μια επιδότηση. Αυτό είπα. Δηλαδή μια μείωση 15 λεπτό στο λίτρο στο ντίζελ. Στο ρεύμα. Εκεί που όλοι έχουν πρόβλημα, και τα σπίτια και οι επιχειρήσεις. Υπάρχει μια κρατική στήριξη που προβλέπεται αύξηση κατά 80% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Από τα 40 ευρώ θα πάμε στα 72. Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της αντίστοιχης ενίσχυσης στο κοινωνικό τιμολόγιο που διαμορφώνεται από 53 τον Μάρτιο στα 87 τον Απρίλιο. Το φυσικό αέριο θα είναι κάτι ανάλογο. Οι επιχειρήσεις στη διπλασιασμό των εκτόσεων για τους επαγγελματίες καταναλωτές από 65 ευρώ σε 130 ευρώ. Είναι αυτό που λέτε χωρίς πάτο. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να είναι κοντά και να σκεπάσει με ένα δίκτυο προστασίας όλους.
Κύριε Πασχαλίδη, τι έχετε να απαντήσετε στη συνάδελφό σας του ΣΥΡΙΖΑ, της Καβάλας, την κυρία Ελευθεριάδου που προχτές τη φιλοξενήσαμε εδώ και είπε ότι όλα αυτά τα χρήματα μέχρι σήμερα και τα 40 τόσα δις που δόθηκαν στα lockdown, στα ενίκια, στις επιστρεπτές, στην αναστολή εργασίας, δόθηκαν, λέει, σε εφοπλιστές, σε μεγάλα κράστ. Εκεί δόθηκαν αυτά τα χρήματα. Ή εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται. Αφού μιλάμε για όλους τους πολίτες, τι είναι, τι εφοπλιστές τώρα δόθηκαν. Εντάξει, η κυρία Ελευθεριάδου έχει κάτι να λέει για τους, γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα χρήματα δίνονται σε μεγάλους. Αλλά εδώ μιλάμε ότι δίνονται στον καθένα. Δηλαδή υπάρχουν γραμμένα μέσα στα τιμολόγια της ΔΕΗ, υπάρχει η έκπτωση. Το κάψιμο δηλαδή που μιλάμε θα το παρουσιάζει κάποιος σε 3 μήνες, θα παίρνει πίσω τα χρήματα. Yes. Δηλαδή δεν νομίζω ότι τώρα να πρέπει να απαντήσει την κυρία Ελευθεριάδου γι' αυτό. Η μείωση του φόρου, ο έμφυα μειώθηκε κατά 350 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι. Ναι, ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή περίπου 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων ωφελήθηκαν, που αντιπροσωπεύουν το 80% του συνόλου και θα πληρώσουν λιγότερα. Ενώ το 14% των ιδιοκτών ακινήτων, δηλαδή περίπου 875.000 φορολογούμενοι, θα πληρώσουν το ίδιο φόρο που πλήρωσαν και πέρυσι. Αυτά τώρα είναι, δεν είναι τώρα για τους μεγάλους. Έτσι πιστεύω. Είναι προς τη θετική πλευρά. Πρόωρες εκλογές βλέπετε, κύριε Πασχαλίδη? Όχι, όχι, όχι. Όπως τονίζει συνέχεια ο Πρωθυπουργός, ότι προχωράμε να προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά και τα 4 χρόνια που εμπιστεύτηκαν οι πολίτες στην κυβέρνηση αυτή, θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να ανταποκριθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, κύριε Πασχαλίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ναι. Είναι το εύκολο αυτό που λέμε, ότι τα χρήματα πάνε στους έχοντες και όχι στους αδύναμους, στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Αλλά αυτό είναι εύκολο να το λες. Το θέμα είναι πώς αποδεικνύεις κάτι τέτοιο. Αγοράζουν οι καταναλωτές, λέει, ψάχνουν να βρουν προσφορές, ψάχνουν να βρουν το ένα, ψάχνουν να βρουν το άλλο. Και αυτό δεν είναι κακό, αν ψάχνουμε να βρούμε. Αγοράζουν από δεύτερο χέρι, δηλαδή, οι Έλληνες καταναλωτές. Αυτό δεν είναι κακό, επαναλαμβάνω, διότι κάποια στιγμή δεν πρέπει να σταματήσει αυτός ο υπερκαταναλωτισμός από όλους μας. Δηλαδή, πας να πάρεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, γιατί είσαι λίγο πιο άνετα από τον άλλον, πας να πάρεις 10 φέτες γαλοπούλα, ας πούμε, και παίρνεις 20. Τις οποίες μετά τις 10 γλυτιάζουν, κάνουν άλλο, τις πετάς. Πάρε ρε παιδί μου, τα σούπερ μάρκετ εδώ είναι. Δεν θα κλείσουν. Έτσι δεν είναι. Μη μου πείτε ότι δεν γίνεται. Και σε άλλο, έτσι ένα τυχαίο δείγμα έδωσα. Για πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν με αυτή την αγορά. Με όλο και δυσκολότερες συνθήκες στην αγορά, οι Έλληνες καταναλωτές αναζητούν πολύ πιο συστηματικά πλέον τις καλύτερες ευκαιρίες στα ψώνια και στις αγορές τους. Είναι ενδεικτικό πως 8 στους 10 Έλληνες αξιοποιούν ειδικές προσφορές, εκδοτικά κουπόνια, ενώ μάλιστα ένας στους 2 φαίνεται πως έχει αγοράσει τουλάχιστον ένα είδος από πηγή μεταχειρισμένων. Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα της Focus Bari για λογαριασμό του yougov.gr και στο ερώτημα 8 στους 10 Έλληνες κυνηγούν ή και αξιοποιούν ειδικές προσφορές και κουπόνια για τα ψώνια τους. Το 82% απαντά πως έχουν αξιοποιήσει τουλάχιστον μία προσφορά το τελευταίο εξάμηνο, ενώ μόλις το 18% απαντά πως δεν έχουν αγοράσει κανένα είδος έκπτωσης το τελευταίο εξάμηνο. Ένα στους 2 Έλληνες έχουν αγοράσει τουλάχιστον ένα είδος δεύτερο χέρι μεταχειρισμένο. Σε γενικό βαθμό, 51% απαντά πως έχουν αξιοποιήσει τουλάχιστον μία προσφορά το τελευταίο εξάμηνο. Με το 49% απαντάει πως δεν έχει αγοράσει. Τους τελευταίους 3 μήνες όμως, το 52% απαντά πως δεν έχει αγοράσει και το 48% πως έχει αγοράσει. Τέλος, μεταξύ όσων αγοράζουν ήδη μεταχειρισμένα, οι κυριότερες πηγές είναι online αλλά και offline. Το 42% απαντά από site μεταχειρισμένων ειδών, το 34% από το eBay, το 24% από κατάστημα vintage, το 23% από φύλο γνωστό, το 18% από υπαίθρια αγορά μεταχειρισμένων,
το 14% από διαφήμιση σε εφημερίδα, το 12% από φιλανθρωπική διοργάνωση και μόλις το 4% απαντά από ένα χειροδανιστήριο και υπηρεσία παρακαταθήκης. Μα υπάρχει το οικονομικό, το οποίο είναι το βασικό, έτσι αγγίζει το πλέον το 80-90% του πληθυσμού αλλά και των πολιτών και των ενδυνάμει πελατών μας. Ναι. Αλλά από εκεί και μετά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ακόμη και η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, έτσι. Η οποία από πού απορρέει. Απορρέει από μια πανδημία η οποία ξεκίνησε για να διαρκέσει ίσως 2-3 μήνες και πλέον έχουμε κλείσει 2 χρόνια και τα περιοριστικά μέτρα δεν έχει γίνει άρση των περιοριστικών μέτρων. Ίσα-ίσα ακόμα ισχύουν και πάρα πολλά από αυτά οφείλουμε να τα ακολουθούμε για να μπορούμε να μην τρώμε κάποιο πρόστιμο ή τουλάχιστον να μην φοβόμαστε για το θέμα της νόσησης. Μια νόσηση που μπορεί να έχει γίνει πιο ελαφριά σε σχέση με την προηγούμενη νόσηση, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι μια κατάσταση η οποία δυσχεραίνει και την κίνηση των πολιτών γενικότερα έξω στην αγορά, αλλά ακόμα και μέσα σε κάθε οικογένεια. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να πάρουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα. Άκουσα τη συζήτηση προηγουμένως με τον κύριο Πασχαλίδη και μέσα σε αυτά όλα που είπατε αναφερθήκατε και στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Ήθελα να σου πω για το Σταύρο, για το κοινωνικό τιμολόγιο που άκουσα. Ξέρεις, ο γιος μου είχε 90% αναπηρία και τον είχαν δώσει κοινωνικό τιμολόγιο για μία χρονιά. Και όταν ξανάκανε τα χαρτιά, του κόψανε. Με 93% όταν ξαναπέρασε η Επιτροπή. Στο 90% ναι. Του δώσανε κοινωνικό τιμολόγιο και στο 93% τον κόψανε. Με ποιο πρόσχημα τον κόψανε? Δεν ξέρω. Για σου πω. Μισό λεπτό. Έγινε μια διακοπή. Δεν ρώτησε κανείς, ούτε εσύ, ούτε ο Σταύρος, ότι για ποιο λόγο δεν... με ένα τηλέφωνο, εν πάση περιπτώσει. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες. Ποια επιτροπή ήταν, μισό λεπτό, ποια επιτροπή ήταν αυτή που έκοψε, ας πούμε, ένα τέτοιο τιμολόγιο? Υπάρχει εδώ στην Καβάλα? Ορίστε. Πέρασε τα ΚΕΠΑ, ρε παιδί μου, πρώτη φορά. Έβγαλε 90% αναπηρία. Ωραία. Και το δώσανε κοινωνικό τιμολόγιο που έκανε τα χαρτιά του κανονικά. 90% είχε ποσοστό. Ναι. Όταν ξαναπέρασε η Επιτροπή και έβγαλε 93% και ξανά έκανε χαρτιά για να συνεχίσει το κοινωνικό τιμολόγιο, ναι. Το έκοψαν. Αυτό πότε έγινε? Έχει χρόνια που έγινε. Απλώς τώρα πιάστηκα στην κουβέντα που κάνατε εσείς και το θυμήθηκα και στο λέω. Ναι. Θα, εγώ μπορώ... Επιστεύονται αυτά τα πράγματα όμως? Εγώ μπορώ για να... αναπήρωση να γίνονται. Ναι. Εγώ μπορώ να το ψάξω αυτό, αλλά πρέπει να μου πεις ακριβώς αν είναι και πά μόνο... Αν είναι κάτι άλλο, βάση περιπτώσει να δω πώς γίνεται, να ρωτήσω με τους ΣΑΜΕΑ τι γίνεται. Αυτό θέλω να πω, καταλαβες. Ναι, έφυγε τώρα από τη ΔΕΗ, πήγε σε ιδιωτική εταιρεία. Τώρα απλώς άκουσα τη συζήτηση και γι' αυτό αναφέρθηκα. Καλά έκανες. Αλλά ήθελα κάτι άλλο να πω όμως. Αυτό είναι αδικία για ανθρώπους που αδικούνται, ας πούμε, από αναπηρία. Έτσι, εμένα έφυγε, τώρα πήγε σε άλλη εταιρεία, τελείωσε το θέμα. Ήθελα να πω αυτό όμως. Μάλιστα. Άκουσα χθες για αυτά τα παιδάκια που δολοφονηθήκανε. Το πρώτο κοριτσάκι, λέει, όταν ήτανε, ειδοποιήθηκε το χαμόγελο του παιδιού. Έκανε καταγγελία ανώνυμη κάποιος κύριος ή κυρία και ειδοποιήθηκε ο Δήμος, ενεργοποιήθηκε δηλαδή ο Δήμος για να κάνει κάποια κίνηση, ας πούμε, να δει τι γίνεται σε αυτό το σπίτι. Και για να πάνε να δούνε το τι γίνεται σε αυτό το σπίτι, πήραν τηλέφωνο και ειδοποιήσανε και κλείσανε ραντεβού να πάνε να δούνε το τι συμβαίνει εκεί. Το σύστημα της πρόνοιας και γενικότερα το αυτό έχει ελλείψεις πάρα πολλές. Το είπε και ο Νίκος Χατζηνικολάου προχθές στον Αντένα. Έχει πάρα πολλές ελλείψεις, το ξέρουμε όλοι. Άπαντες το ξέρουν αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να οργανωθεί. Η γνώμη μου ξέρεις ποια είναι. Ναι. Γιατί τώρα το αναφέρω. Δεν πρέπει να ειδοποιείται αυτός που θα έρθω εγώ να κάνω έλεγχο σε σένα. Δεν πρέπει να σε ειδοποιήσω. Ναι. Πρέπει να έρθω στα ξαφνικά να σε χτυπήσω την πόρτα να δω τι συμβαίνει μέσα. Άμα σε ειδοποιήσω 10 μέρες πιο μπροστά, όλα θα είναι καλά. Ναι, κατάλαβα τι λες. Λοιπόν. Εκεί πάνω μιλάω. Την καλημέρα μου, Γιάννη. Την καλημέρα, καλημέρα παλικάρι μου. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Γεια σου. Yeah.
Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, στο δεύτερο για σήμερα. Μια βόλτα στην αγορά και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο μέρος της ζωντανής εκπομπής «Πρώτο θέμα», κυρίες και κύριοι, και πριν πάμε στη σύνδεσή μας για λίγα δευτερόλεπτα, όσον αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή λόγω COVID-19, γιατί σας έχω πει πάρα πολλές εκατοντάδες φορές ότι εδώ, σε αυτή την εκπομπή, δεν θα λέμε τίποτα το οποίο δεν θα θειασταυρώνουμε από μία και από δύο και από τρεις και από πέντε πλευρές. Θέλετε να το καταλάβετε αυτό, καλώς. Δεν θέλετε να το καταλάβετε, πρόβλημά σας. Εμείς θα λέμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει εδώ ο κάθε ένας, ο οποίος είναι πολιτικός, ο οποίος, παραδείγματος χάρη, η κυρία Λευτεριάδου προχτές μας είπε ότι όλα αυτά τα χρήματα περί με το COVID και με τα αυτά, τα 44.000, πήγανε σε προύχοντες και σε εφοπλιστές κτλ. Δηλαδή, οι 19.000, 19.000 μισό, 500 επιχειρήσεις που πήρανε επιστρεπτέα προκαταβολή, αναστολές εργασίας κτλ. Κτλ. Ήταν όλοι εφοπλιστές. Δεν θα το σχολιάσω, πάμε παρακάτω. Πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο, στον καλό φιλό νομίατρο της Καβάλας, τον κύριο Παπαδόπουλο. Καλημέρα, κύριε νομίατρε. Καλημέρα, κύριε Τζέλιο. Τι κάνετε? Τώρα τι να σας πω. Θα σας πω ψέματα, άμα σας πω και πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων. Πάντα ελπίζουμε για το καλύτερο. Σωστά. Τώρα. Θα ήθελα έτσι ένα γενικό πλάνο. Είμαστε 8 Μαρτίου του 2022. Απριλίου. Πώς? Απριλίου, συγγνώμη. Και λέω, ρωτώ τον ομίατρο της Καβάλας, τι πρέπει να προσέξει ο καθένας από εμάς, πού πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα, έτσι ώστε μέχρι να φτάσουμε πρώτα ο Θεός στον ερχόμενο χειμώνα ή φθινόπωρο, τουλάχιστον να μην υπάρχει κανένας φόβος ώστε να νοσήσουμε από κορονοϊό. Ναι. Πρέπει να προσέχουν. Και πρέπει να προσέχουν, κύριε Τζέλιο, κυρίως τα άτομα τα οποία είναι κάποιας ηλικίας, ναι, έτσι, από, θα έλεγα, από 50-60 ετών και πάνω, και έχουν και προβλήματα. Ανεξαρτήτως εάν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή όχι. Μάλιστα. Βεβαίως αυτοί που είναι ανεμβολίαστοι και εξακολουθούν να είναι δυστυχώς ανεμβολίαστοι μετά από τόσο καιρό που καταλάβαμε όλοι τα εμβόλια πόσο ασφαλή είναι, κινδυνεύουν αρκετά περισσότερο. Θα μου πείτε, ακούω πολλούς που λένε και βλέπω πολλούς, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε την υψηλότερη μετάδοση από την αρχή της πανδημίας. Έτσι. Ναι. Είμαστε δηλαδή από πλευράς μετάδοσης στη χειρότερη φάση από την αρχή. Mm-hmm. Και από πλευράς θανάτων δεν είμαστε καθόλου καλά. Ακόμα λοιπόν και με την Όμικρον, δεδομένου ότι έχουμε χιλιάδες νοσήσεις, δεκάδες χιλιάδες νοσήσεις καθημερινώς, βλέπουμε ότι έχουμε συνέχεια πολύ υψηλό αριθμό θανάτων. Και η Ελλάδα είναι η δεύτερη παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Πρώτη στην Ευρώπη με διαφορά στους θανάτους και δεύτερη παγκοσμίως, μετά το Χονγκ Κονγκ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εξακολουθούν να πεθαίνουν άνθρωποι ακόμα και με την Όμικρον 2. Άρα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν. Και μέσα σε αυτούς είναι και εμβολιασμένοι. Γιατί έχουν εξασθενημένο νοσοποιητικό. Ναι. Θέλει λοιπόν προσοχή, αυτό που με ρωτήσατε. Κατάλαβα. Πρέπει να προσέξουμε όσο δυνατόν να αποφύγουμε τη μόλυνση. Όσο μπορούμε. Γιατί, δηλαδή, γιατί έχει αποδείξει, κύριε Παπαδόπουλε, η συγκεκριμένη ασθένεια, η συγκεκριμένη ο ιός, ότι δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει σε κάθε οργανισμό. Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά. Είναι αυτό που λέμε. Είναι ένα ρίσκο. Παίρνεις ένα ρίσκο. Μου λέει ο άντρος ήταν, λέει, 80 χρονών, 90 χρονών, κόλλησε το κορονοϊό και το πέρασε σαν συνέντευξη. Συμφωνώ. Και ο άντρος ήταν νέος και πέθανε και δεν είχε και τίποτα. Είναι αυτό που λέτε. Ο κοροναϊός τι κάνει? Περνάει από τον οργανισμό και δημιουργείται μετά μία αντίδραση, η οποία αντίδραση είναι αυτή που φέρνει τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Είναι αυτή που φέρνει το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, τις θρομβώσεις και όλα αυτά. Δεν ξέρεις ποιος οργανισμός θα αντιδράσει. Έχουν γίνει μελέτες και έχει βρεθεί ότι είναι γενετικό το θέμα. Ναι. Κάποια γονίδια, τα οποία εγώ μπορεί να είμαι υγιής έτσι και χωρίς προβλήματα υγείας και να έχω κάποια γονίδια που θα μπορεί να με οδηγήσουν σε δυσάρεστα αποτελέσματα. Ενώ σε έναν άλλον που μπορεί να είναι επιβαρημένος, όχι. Βεβαίως
Αυτοί που έχουν προβλήματα σοβαρά κινδυνεύουν περισσότερο, γιατί μπλέκονται και οι υπόλοιπες ασθένειες. Αλλά πάλι όμως είναι αυτό που λέτε, υπάρχει ένα ρίσκο. Γιατί να το ρισκάρω? Δεν είναι απλή γρήπη. Αν ήταν απλή γρήπη, στην απλή γρήπη και στις χειρότερες επιδημίες εποχικής γρήπης, είχαμε τον χρόνο καταγεγραμμένους 100 με 150 θανάτους. Αυτούς τους θανάτους τώρα τους έχουμε σε δύο μέρες. Ναι. Πώς είναι λοιπόν απλή γρήπη? Εγώ σας λέω ότι στη γρήπη δεν είναι 150, πεθαίνουν 500 και 1000 να πεθαίνουν. Εδώ αυτούς τους έχουμε μέσα σε δύο εβδομάδες, ένα μήνα. Ούτε. Ναι, όταν ένα μέσο όρο έχουμε αυτή, εδώ και καιρό 50 θανάτους, είναι 1500 το μήνα. Ναι, έτσι ακριβώς. Σε ποια γρήπη τους είδαμε αυτούς καταγεγραμμένους? Η χειρότερη που θυμάμαι το 16-17 νομίζω ήταν, είχαμε 150 καταγεγραμμένους. Σε όλο τον χρόνο. Ναι. Από γρήπη. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και η Ομικρό, που σίγουρα είναι πολύ πιο ελαφριά από το αρχικό στέλεχος στην Α, έτσι, και τη Δέλτα, πάλι όμως δημιουργεί, προκαλεί τους θανάτους, τους δεκάδες θανάτους καθημερινά, το οποίο δεν είναι αποδεκτό, είναι απαράδεκτο. Δεν δικαιολογείται από μία απλή ιός. Υπάρχει μία αισιοδοξία, την οποία βεβαίως ακούσαμε διαστόματος του κυρίου Μπουρλά της Pfizer σε συνέντευξη στον Νίκο του Χατζηνικολάου, που είπε ότι μέχρι το τέλος του 2022 αναμένεται να βγει ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι κάτι σαν τη γρήπη, δηλαδή θα το κάνεις μια φορά το χρόνο. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο βέβαια. Ναι, νομίζω ότι οι προστακοί στοχεύουν, γιατί δεν είναι λύση να κάνεις κάθε 2-3 μήνες εμβόλια, ναι, ναι, ή κάθε 5 μήνες εμβόλια. Και κυρίως αφού έχει μείνει πλέον ο κοροναϊός, θα υπάρχει ως εποχική ίωση, η οποία προφανώς θα έχει τις εξάρσεις το χειμώνα. Και δημιουργείται και μια ανοσία. Να τονίσω ότι όλες οι νοσήσεις και με τα προηγούμενα στελέχη, ο οργανισμός τις χρησιμοποιεί, τις θυμάται. Δηλαδή και ένα νέο στέλεχος μετράει η παλιότερη νόσηση. Όπως και ο εμβολιασμός. Απλά εξασθενεί με τον χρόνο. Κύριε Παπαδοπουλέ, εάν σας έλεγα, αν και εγώ την απάντηση την έχω, αλλά θέλω να την ακούσω και από εσάς. Εάν σας έλεγα ότι ανάμεσά μας εδώ, στην ίδια πόλη ζούμε ή σε άλλες πόλεις που πάμε για δουλειές κτλ., κυκλοφορούν πάρα πολλοί οι οποίοι νοσούν με την Όμικρον, αλλά σου λέει τώρα, αλλά μωρέ, τι είναι, ήπια συμπτώματα, βγαίνουν, κάνουν ράνουν, χειραψίες, ιστορίες. Θα το επιβεβαιώνατε ή θα λέγατε μπα, αποκλείεται? Όχι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, βεβαίως. Ναι. Προχθές περπατούσα στον δρόμο και άκουγα ένα να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει, ναι, λέει, με κάνα θετικό, λέει, έχω λίγο συνάχη και το καφέ, περπατούσα στον δρόμο. Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό είναι. Ναι, εντάξει, γιατί βλέπουν ότι πολλοί αισθάνονται καλά, περνάνε ελαφριά, συμφωνώ, αλλά και αυτοί που πεθαίνουν από πού είναι, από άλλο πλανήτη έρχονται? Δεν είναι δικοί μας άνθρωποι, δεν είναι εδώ από εμάς κάποιοι? Λίγο, αν μου επιτρέπετε ένα ερώτημα μόνο για ένα άλλο θέμα. Αυτό που προχθές είχαμε τα λύματα εδώ, τα σοβαρά λύματα θα έλεγα, εδώ στο Καρνάγιο, είχατε ενημερωθεί για τη θάλασσα? Όχι. Δεν ενημερωθήκαμε ότι θα γινόταν κάποιες εργασίες. Οι εργασίες δεν οδηγούν πάντοτε σε διαρροή λιμάνου, γιατί η διαρροή δεν ενημερώθηκα. Το είδα σήμερα τα μέσα ενημέρωση. Ναι, ναι. Σημαίνει ότι δεν είμαστε σε πολεμική περίοδο. Ναι, ναι. Αλλά ήταν σοβαρή η μόλυνση, διότι βρέθηκα σε εκείνο το σημείο και η δυσοσμία ήταν πολύ έντονη, δηλαδή από βοθρολήματα και από δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά και η καφέ είχε γίνει θάλασσα και. Ναι. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις περιβαλλοντικής θαλάσσιας ρήπανσης αρμόζεται το λιμεναρχείο. Ναι. Εμείς, όταν υπάρχει πολυβητική περίοδος, επιλαμβανόμαστε για να απαγορεύσουμε την κολύμβηση, εφόσον υπάρχει θέμα σε οποιοδήποτε σημείο που υπάρχει κολυμβητική. Οι μετρήσεις στις θαλάσσιες περιοχές πότε ξεκινάνε, κύριε Παπαδοπουλέ? Αυτές τις κάνουμε συνήθως τον Ιούνιο, όταν ξεκινάει η κολυμβητική περίοδος. Μάλιστα. Αλλά πάντα το τονίζουμε, κύριε Τζέλη, ότι αυτό είναι μετρήσεις της στιγμής. Βλέπετε ότι μπορούμε. Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, σωστά. Να το βρούμε πεντακάθαρο. Και κάπου σε κάποια στιγμή πέφτει κάτι μέσα. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τα ακούσατε ή δεν τα ακούσατε? Τώρα, αυτοί που θέλουν να ακούσουν, θα ακούσουν. Αυτοί που δεν θέλουν και θα επιμείνουν στις απόψεις τους, τι να πω ρε παιδιά. Για να ξαναδούμε για μια ακόμη φορά το ρεπορτάζ με την μόλυνση εδώ στο Καρνάγιο. Για δώστε τώρα εσύ, Μάκη.
Στην περιοχή του Καρνάγιου στην Καβάλα το πρωί της Τετάρτης κατέληξαν λύματα. Με τη διαρροή αυτή να σχετίζεται με τις εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν στο αντλιοστάσιο αποχέτευσης του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού. Μάλιστα, εξηγήσεις σχετικά με το θέμα έδωσε στην εκπομπή Πρώτο Θέμα με τον Άγγελο Τζέλιο το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καβάλας Απόστολος Χρόνης. Λοιπόν, εκεί εμείς έχουμε το τέταρτο αντλιοστάσιο της πόλης Καβάλας, το οποίο εμείς το θέσαμε εκτός λειτουργίας από τις πρωινές ώρες, και αυτό και το δεύτερο που υπάρχει στην περιοχή του Περιγιαλίου. Συμβαίνει κάτι παράδοξο, από την αλήθεια. Βάλαμε τρεις καινούργιες αντλίες, τρία αντλητικά συγκροτήματα στο Α5, το κεντρικό αντλιοστάσιο λιμάτων της πόλης, και τα θέσαμε σε λειτουργία. Τι έχει συμβεί όμως τώρα? Επειδή όλα τα προηγούμενα χρόνια οι αντλίες που υπήρχαν ήταν 30 ετών και πλέον, οπότε δεν στέλναν πάρα πολύ λίμα με μεγάλη παροχή και με μεγάλη ταχύτητα. Οπότε σιγά σιγά σωρεύτηκε άμμος, μωρομάντιλα και ό,τι άλλο ρίχνουμε εμείς κακομαθημένοι, θα έλεγα, μέσα στο δίκτυο των λιμάτων. Έχουν σωρευτεί στην σωλήνα αυτή, η οποία ξεκινάει από τον ΟΑΕΔ και πηγαίνει μέχρι το βιολογικό. Οπότε από τη στιγμή που μπήκαν σε λειτουργία και επειδή χθες υπήρχε και η βροχόπτωση, μπήκαν περισσότερα νερά στο σύστημα, οπότε δουλέψαν οι καινούργιες αντλίες όλες μαζί και φρακάραν, μπουκώσανε, για να σας δώσω να καταλάβετε, την είσοδο του βιολογικού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν από τις πρώτες πρωινές ώρες σταματήσαμε και τα δύο αντλιοστάσια να λειτουργούν. Έχουμε στείλει τα συνεργεία εκεί, τα οποία καθαρίζουν την είσοδο από άμμο, από πέτρες, χαλίκια, μωρομάντιλα, πάνες κτλ. Γι' αυτό το λόγο σταμάτησε η λειτουργία του. Είναι τα παιδιά επάνω, δουλεύουν από το πρωί, έχουμε πάει όλα τα μηχανήματα και του Δήμου και της ΔΕΙΑΚ, καθαρίζουν αυτή τη στιγμή την είσοδο και νομίζω ότι σε λίγο θα δοθούν σε λειτουργία ξανά και τα δύο αντλιοστάσια. Φτάσαμε σε σημείο να δημοσιοποιήσουμε αειδιαστικές πραγματικά φωτογραφίες για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να καταλάβει ότι δεν μπορεί να ρίχνει ό,τι θέλει μέσα στο δίκτυο των λιμάτων. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό η εγκατάσταση και οι εγκαταστάσεις όλες που υπάρχουν στο βιολογικό καθαρισμό. Ναι. Να πω ότι αυτό έτσι κι αλλιώς προβλέπεται από την ΑΕΠΟ που υπάρχει, από την άδεια περιβαλλοντικών όρων που υπάρχει. Ενημερώσαμε τις αρχές κανονικά από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει πρόβλημα και βλάβη ουσιαστικά, γιατί δεν μπορεί να μπει το λίμα μέσα στο βιολογικό. Λίγο υπομονή από όλους. Βέβαια, ξέρετε, το Καρνάγιο δεν είναι κολυμβητική περιοχή, έτσι, είναι εκτός των κολυμβητικών περιοχών, γιατί υπάρχει το Καρνάγιο και άλλωστε. Λοιπόν, το έχω πει δεκάδες φορές, εκατοντάδες φορές, ότι δεν είμαστε άμυροι ευθυνών, διότι με τα χεράκια μας βγάζουμε τα ματάκια μας. Αυτό είναι αλήθεια. Και επειδή πάντοτε ξαναλέω για μια ακόμη φορά ότι εμείς μιλάμε με αποδείξεις, αυταπόδεικτα κτλ., να ξέρετε ότι ούτε οι υπηρεσίες είναι υπεράνθρωποι, ούτε μπορούν να αποτρέψουν κάποια στιγμή κάτι το οποίο δημιουργείται. Γιατί η ηθική αυτουργή και οι εκτελεστές είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και τι εννοώ? Έχουμε κάποιο υλικό, ρε εσύ, Μάκη, να το δείξουμε λίγο? Τι είναι, φωτογραφικό, βίντεο, τι είναι? Λοιπόν, θα δούμε τώρα ένα υλικό από την ανάρτηση που κάνουν στη σελίδα της ΔΕΙΑΚ, για να δείτε οι άνθρωποι όταν καθαρίζουν κάποια φρεάτια ή κάποια αντλιοστάσια, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει μέσα, τι βγάζουν από μέσα μάλλον. Και ειδικά από τότε που ξεκίνησε και το θέμα της πανδημίας με τις μάσκες και όλα αυτά, οι εικόνες είναι απερίγραπτες. Διότι αν κάνεις μία έτσι τώρα και πάρεις ένα μεγάλο σακί, μια μεγάλη σακούλα μαύρη, και πας βγεις στους δρόμους, ας πούμε, στους περιφερειακούς δρόμους. Και όχι μόνο, και μες στην πόλη. Ξέρετε τι μάσκα έχετε έχουμε να μαζέψουμε? Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μάσκα έχουμε να μαζέψουμε. Λοιπόν, εάν ο άλλος περνάει μπροστά από τον κάδο και δεν κάνει τον κόπο να ρίξει τη μάσκα μέσα στον κάδο, τι περιμένεις από εκεί και πέρα? Καλά, δεν μιλάω για πλαστικό, δεν μιλάω για όλα αυτά τα θέματα που γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι να κάνουμε το αυτονόητο, όπως λέμε? Το αυτονόητο, ρε παιδιά. Δεν ζητάει κανείς τίποτα άλλο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Μην μου πείτε να σας εξηγήσω τώρα ποιο είναι το αυτονόητο. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν φταίει ούτε η ΔΕΙΑΚ, έτσι όπως το κάποιοι θέλουν να λένε. Ναι, καλά κάνετε και το καταγγέλλετε το θέμα. Καλά κάνετε και μας παίρνετε ένα τηλέφωνο.
για να μπορέσουμε να βάλουμε και εμείς το χεράκι μας έτσι να διορθωθεί το οποιοδήποτε ζήτημα, αλλά το θέμα είναι, πώς λένε στην ιατρική, καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Έτσι δεν είναι? Ποιος το κάνει όμως? Λοιπόν, τώρα θα δούμε τώρα το υλικό, τι ακριβώς εικόνες θα δούμε. Προσπαθώ να ανοίξω τον υπολογιστή μου, αλλά δεν λέει, μου έχει πεισμώσει και για να σας πω κάποια άλλα θέματα. Λοιπόν, θα πάμε, μέχρι να έχουμε το υλικό από την ΔΕΙΑΚ, θα πάμε λίγο να δούμε ένα άλλο θέμα. Καλά, το θέμα των καυσίμων δεν λέει να σταματήσει. Η άνοδος είναι, δεν υπάρχει αυτό το ράλι που γίνεται, δεν υπάρχει. Τι ωραίο ίντερνετ που έχουμε, ρε Σημάκη. Γιατί πληρώνουμε τόσα λεφτά, ήθελα να ξέρω. Βλέπεις ένα πράγμα εκεί να γυρίζει. Σε ζαλίζει, κυριολεκτικά. Λες και σπί 4 μπουκάλια κρασί. Οι τιμές λοιπόν των καυσίμων όλο ένα και ανεβαίνουν. Πού θα σταματήσουνε? Τι να σας πω, θα σας ψεματίξω, διότι δε, κάτω από 2 ευρώ, αν θυμάστε, κατέβηκαν πριν από μερικές μέρες, έτσι για λίγο. Πήγε 1,99, 1,98, μέχρι εκεί το είδαμε. Μετά, οπ, ξαναπήγαν 7-8 λεπτά επάνω. Μάκη, τι έχει πάθει ο υπολογιστής μου, ρε φίλε? Μπορώ να καταλάβω. Α, έχουμε τις εικόνες από τη ΔΕΙΑΚ. Έλα, για πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε ήχο, καταρχάς. Α, είναι φωτογραφίες μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάρε με αυτή την μπάρα από κάτω με τα τηλέφωνα, να το βλέπουμε καλύτερα. Όχι, δώσε μου full screen, άσε με εμένα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ανοίγουν όλες αυτές οι τάπες εδώ πέρα, δεν ξέρω πώς τις λένε, οι τυφλές, κάπως έτσι. Και κοιτάξτε να δείτε, είναι κάποια πράγματα που υπάρχουν μέσα, τα οποία τι να, πού να πάνε όλα αυτά. Έλα, άλλαξέ μου εσύ. Φωτογραφίες εδώ, δεν ξέρω πόσες έχεις, 1, 2. Εδώ κοιτάξτε, έχουν αναγκαστεί να λύσουν όλο το συνοθήλευμα εκεί των σωλήνων για να μπορέσουν να καθαρίσουν και να μπορέσει να περάσει το υλικό που υπάρχει μέσα εκεί που πρέπει να περάσει. Όταν βουλώνουν, πώς να περάσει όλο αυτό το υλικό? Καταλάβατε τι γίνεται? Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να επισέλθει ο ανθρώπινος παράγοντας όταν και εφόσον προκύψουν, παρά μόνο κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Πρέπει να λυθούν όλα αυτά, όλες αυτές οι φλάτζες, οι τυφλές που λένε στην ορολογία τους, και να καθαριστούν και ξανά να δοθεί το αντλιοστάσιο από την αρχή. Λοιπόν, αυτά και για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι για να ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε. Ναι, θέλετε να δούμε πού είναι οι τιμές για τις βενζίνες αυτή τη στιγμή, για τα καύσιμα γενικότερα? Να δούμε αυτό το θέμα, να ενημερωθούμε τα πρατήρια, αν υπάρχει κάποιο πρατήριο το οποίο είναι κάτω από τα 2 ευρώ, που δεν νομίζω. Λοιπόν, για δώστε το λίγο. Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου προσδιορίσε την ημερομηνία στα τέλη της εβδομάδος, το αργότερο στις αρχές της επόμενης, δηλαδή σύμφωνα με τα λεγόμενά του, μέχρι 13 με 14 Απριλίου. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Καβάλας, Φώτης Πούλος, σε δηλώσεις του έκανε λόγο πως δεν υπάρχει καμία σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου αλλά και των καυσίμων γενικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτήν τη στιγμή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στο 2,06 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης φλερτάρει στα 1,90 λεπτά. Εγώ, όσα χρόνια θυμάμαι, σαφώς είχαμε φτάσει σε πολύ ψηλά το αργό πετρέλαιο, αλλά τόσο γρήγορες αυξήσεις νομίζω πως δεν έχουμε ξαναδεί. Στις αρχές του έτους το πετρέλαιο ήταν λίγο λιγότερο ή κοντά στα 80 δολάρια και βλέπετε μέσα σε 2 μήνες είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έφτασε μέσα για τα 120 και 125 δολάρια το βαρέλι. Ήταν κάτι πάρα πολύ βίαιο, πάρα πολύ γρήγορο και νομίζω ότι κανένας μας δεν μπόρεσε αυτό το πράγμα να το χωνέψει για να το προφήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Και δεν ξέρω πώς θα εξακολουθήσει, γιατί αυτό το καιρό δεν υπάρχει μια σταθερότητα. Εκεί που βλέπουμε ότι
υπάρχει μια αποκλιμάκωση του αργού πετρελαίου. Ακούγεται μια δήλωση, βγαίνει κάποιος παράγοντας από τη μία ή από την άλλη πλευρά και βλέπουμε ότι μέσα σε λίγες ώρες οι τιμές ξανά εκτινάζονται στα ύψη. Ο κύριος Πούλος ωστόσο έκανε αναφορά και στο βήμα επιδότησης του πετρελαίου κίνησης με 12 λεπτά από πλευράς της κυβέρνησης, ενώ οι πρατηριούχοι παρατήρησαν μια αποκλιμάκωση σχετικά με αυτό και πρέπει να γίνει παράδειγμα και στα υπόλοιπα καύσιμα. Ένα πρατήριο κερδίζει από την κατανάλωση. Το ποσοστό, ποτέ δεν, κανένα πρατήριο δεν δούλευε με ποσοστό. Όλα δουλεύουν με κάποια συγκεκριμένα λεφτά. Οπότε αυξάνοντας τη τιμή του καυσίμου, μειώνονται την κατανάλωση και έτσι μειώνονται τα έσοδα του κάθε συναδέρφου, του κάθε πρατηρίου. Αν βάλουμε και από την άλλη πλευρά την αύξηση των εξόδων των οποίων επηρεαζόμαστε από τη ΔΕΗ και από άλλα πράγματα, το μείγμα γίνεται πάρα πολύ άσχημο. Δεν είναι φυσικά μόνο οι πρατηριούχοι, είναι και οι πολίτες, είναι όλος ο κόσμος, είναι και όλες οι επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή βιώνουν μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ελπίζουμε και φιλοδοξούμε να βγούμε γρήγορα. Έγινε ένα βήμα τις προηγούμενες ημέρες, μια επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 12 λεπτά, που είναι κοντά στα 15 λεπτά, μαζί με το ΦΠΑ, και βλέπουμε ότι υπήρξε άμεσα μια αποκλιμάκωση. Αυτό νομίζω ότι έπρεπε να γίνει ένα παράδειγμα και για τα υπόλοιπα καύσιμα, για την τιμή της αμόλυπτης, που όπως το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, έχουμε από τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη, χωρίς να έχουμε τις αντίστοιχες απολαβές. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Αν υπήρξε μια, έστω και προσωρινή, μια αποκλιμάκωση ή μια μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, νομίζω ότι θα υπήρχε μια καλύτερη, θα ήταν κάτι καλύτερο για όλους μας. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως ιδιαίτερα επιφυλακτικοί είναι πλέον και στις αγορές τους οι Έλληνες καταναλωτές, όπως παρατηρείται στα σούπερ μάρκετ. Δυστυχώς αυτές οι τοριστικές τάσεις που εμφανίζονται και μας προβληματίζουν ιδιαίτερα σχετικά με την πορεία που θα έχουμε στο μέλλον, δεν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Ήδη έχουμε τις απαντήσεις των καταναλωτών απέναντι σε αυτές τις ανατιμήσεις. Σύμφωνα με έρευνες, έχει διαπιστωθεί ότι πλέον οι καταναλωτές έχουν μειώσει τις αγορές τους. Λοιπόν, και επειδή θέλω να δώσω έτσι ένα ακόμη δείγμα στο πώς ενεργούμε εμείς οι δημότες και μετά καταγγέλουμε την ΔΕΙΑΚ και την κάθε ΔΕΙΑΚ, εγώ δεν θα κάνω τον δικηγόρο ή τον υπερασπιστή της ΔΕΙΑΚ, αλλά πρέπει να κάποια στιγμή να παίρνουμε σωστά θέση και από τη μία και από την άλλη πλευρά, να δούμε τι κάνει η ΔΕΙΑΚ και να δούμε τι κάνουμε κι εμείς. Για δώσε αυτό το βίντεο να δεις τι έχουν ρίξει μέσα. Για δώσε. Γιατί μου λες ένα λεπτό τώρα, εσύ μου το είπες ότι είναι έτοιμο. Ένα λεπτό είναι πολύ, είναι 60 δευτερόλεπτα. Αν μιλάμε για 5 δευτερόλεπτα, να περιμένω. Λοιπόν, για να δείτε ότι δεν είναι τα πράγματα όπως ενδεχομένως φαίνονται ή ακούγονται. Είναι τελείως διαφορετικά. Και επειδή εμείς προσπαθούμε για το λόγο του αληθές πάντα να σας δείχνουμε εικόνες και να το αποδεικνύουμε, αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να το δούμε. Δεν είμαστε όμως, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ρε Σιμάκη, γιατί με ρίχνεις στο γκιάδα και μου λες το έχω και μετά μου λες δεν το έχω. Λοιπόν, τι να κάνω εγώ τώρα, να πάω σε άλλο θέμα. Ναι, διότι αν εσείς δεν είστε και έτοιμοι στο αυτό, καταλαβαίνεις ότι εγώ δω στον αέρα εκτίθεμαι, αν δεν το έχεις καταλάβει. Λοιπόν, αφού δεν θες να μου δείξεις αυτό, θα μου το δείξεις σε ένα λεπτό. Καλό θα είναι όμως να έχουμε έτσι, να είμαστε πιο έτοιμοι. Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε, το έχουμε ή δεν το έχουμε τώρα? Ωραία, δώσ' το. Εκεί ελευθερώστε το λίγο.
Θα ξυλώσει το τέτοιο. Θα... Να δει ποιο είναι. Λίγο μάζεψε βαΐ, λίγο. Λίγε. Θέλεις λίγο να το κατεβάσουμε. Δεν ανεβαίνει ρε. Θα ξυλώσει το τέτοιο ρε, τον οδηγό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι προσπαθούν να βγάλουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΚ. Έναν όγκο από διάφορα που πετάμε. Δώσ' το full screen ρε μάκι μου. Δώσ' το ρε αγάπη μου γλυκιά. Έτσι. Έτσι κι αλλιώς είναι λάθος τραβηγμένο από κινητό τηλέφωνο. Λοιπόν, προσπαθούν να βγάλουν λοιπόν όλο αυτό τον όγκο μέσα από κάποια σωλήνα, από ένα φρεάτιο, το οποίο βεβαίως και έχει βουλώσει όλη την σωλήνα και παρότι τραβάει γερανάκι, είναι από την αριστερή πλευρά, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, να το βγάλει και παρότι βοηθάει ένας άλλος εργαζόμενος από εκεί, παρόλα αυτά η προσπάθεια είναι πάρα πολύ μεγάλη για να το καταφέρουν. Κοιτάξτε εδώ. Είναι τεράστιος όγκος που έχει μπει. Φανταστείτε τώρα αυτόν τον όγκο μέσα σε μια σωλήνα. Αυτός ο όγκος δεν έχει προέλθει ούτε από ύδατα, από νερά δηλαδή, από μόνο του, ούτε από... Έχουν πετάξει μέσα τα μαλλιά της κεφαλής τους. Τα μαλλιά της κεφαλής τους κυριολεκτικά. Γι' αυτό και σας λέω ότι καλό θα είναι να προσέχουμε τι πετάμε και μέσα στις λεκάνες και μέσα στους πονόμους και μέσα στο αυτό, διότι όλα αυτά προξενούν αυτές τις ζημιές και αυτές οι ζημιές είναι εργατοώρες και αυτές οι εργατοώρες πληρώνονται από τα δημοτικά τέλη, πληρώνονται δηλαδή από εμάς, καταλάβατε. Αυτό είναι το όλο ζήτημα, το ότι πληρώνονται από εμάς. Τώρα βέβαια ο περατέρ που είναι εκεί και τραβάει με το κινητό, μόνο τον όγκο δεν μας δείχνει το τσιμέντο. Δεν το έχει καταλάβει, προφανώς δεν ξέρω. Ναι, θα μπορούσε να σηκώσει λίγο την κάμερα. Είναι από τους εργαζόμενους τραβιέται όλο αυτό για να ανέβει στο διαδίκτυο και να το δουν οι πολίτες. Μπας και συμμορφωθούμε. Μπας και συμμορφωθούμε. Τον όγκο δεν το βλέπουμε, βλέπουμε μια άλλη σωλήνα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά εντάξει, οκ. Okay, αυτό ήτανε. Απλά έτσι ήθελα να το δείτε για να καταλάβετε τι δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι με τα χεράκια μας. Λοιπόν, τώρα, πάμε σε κάποιους άλλους τώρα, που έτσι κι αλλιώς καθημερινά μας τρελαίνουνε, γιατί για μια ακόμη φορά, εμένα τουλάχιστον, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Και δεν μου κάνει καμία εντύπωση, διότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τζούφη, λέει κάτι το οποίο είναι ψευδέστατο και μετά βλέπουμε και τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος τη διαψεύει βέβαια, μεταξύ τους δηλαδή διαψεύδονται. Και το έχω πει και άλλες φορές. Γιατί όταν βγαίνετε σε ένα κανάλι και είστε καλεσμένοι στο κανάλι αυτό για να κάνετε μια συζήτηση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ενημερώνεστε έτσι ώστε να μην βρεθείτε εκτεθειμένοι. Τι εννοώ? Για ακούστε. Άλλου τύπου βοήθεια, αλλά όχι να στέλνουμε πολεμικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται σε πολέμο. Να πουλάμε όπως πουλήσατε στην Ιεμένη εσείς. Οι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούσαν με την απόφαση τότε Υπουργού Άμυνας του κυρίου Καμένου να υπάρξει πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία την ώρα που υπήρχε πόλεμο στην Ιεμένη. Δεν πουλήσαμε εμείς στην Ιεμένη. Η αποστολή των Πάτριωτ στην Σαουδική Αραβία έγινε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια αγαροπολισία σφαιρών που έβαιναν προς τη λήξη της χρησιμότητάς τους, της ζωής τους, και το οποίο στην πραγματικότητα ποτέ δεν έφτασαν στη Σαουδική Αραβία. Βλήματα πουλήσατε, βλήματα πουλήσατε. Εντάξει. Προσέξτε να δείτε τι, πώς να το πω, δεν θα μεταχειριστώ λέξεις οι οποίες προσβάλλουν ή κάνουν, αλλά ακούμε την κυρία Τζούφη που λέει: εμείς δεν κάναμε καμία αγοροπολισία, δεν στείλαμε εμείς όπλα κτλ. Μετά τη διαψεύδει ο Κατρούγκαλος, λέει ήταν μια αγοροπολισία κτλ. Και τι λέει ο Κατρούγκαλος για να υπερασπιστεί το κόμμα του και την ενέργεια που προέβει το κόμμα του, γιατί βγαίνουν τώρα και λένε να στέλναμε σταφίδες στον Ουκρανικό λαό και όχι αμυντικά Καλασνικόφ.
κατασκευμένα, χωρίς να ξοδευτεί μία δραχμή. Έτσι. Γιατί έχουμε και 120.000 Έλληνες. Λοιπόν, δεν έπρεπε, λέει, να στέλναμε τα Καλάσνικοφ και κατηγορήθηκε η σημερινή κυβέρνηση και, και βγήκαν και είπαν και κάναν και ράνε και ήρθατε σε κόντρα με τη Ρωσία και γίναμε εχθροί με τη Ρωσία και ένα σωρό τέτοια. Ναι, ωραία. Και έρχεται εδώ τώρα και όχι μόνο πουλήσαμε, δεν δώσαμε να βοηθήσουμε όπως στην Ουκρανία, ας πούμε, στη Μαριούπολη, έτσι, δεν δώσαμε. Οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ πουλήσανε, πήραν φράγκα. Και τι είπε ο Κατρούγκαλος για να το δικαιολογήσει, αν δεν το ακούσατε ή δεν το προσέξετε. Λέει, ήταν κάτι σφαίρες, λέει, οι οποίες πλησιάζανε λίγο προς τις λήξεις τους κτλ. Ακούσατε τι είπε η κυρία Βούλτεψη. Οι σφαίρες αυτές δεν σκοτώνανε. Καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέω, μην μασάτε χόρτο από κανέναν. Από κανέναν, γιατί σας το σμπρώχνουμε στο στόμα έτσι με το ζόρι. Να το, άμα γουστάρετε να το μασίστε, να το κάνετε γιατί το γουστάρετε εσείς. Μην το τρώτε όμως έτσι, αμάσιτο, γιατί σας το δίνουνε. Εντάξει. Τι γίνεται. Άκουρε τι είπε ο Κατρούγκαλος. Ήτανε, λέει, προς τη λήξη τους, λέει, οι σφαίρες, λέει, και τις πουλήσαμε. Α, τους πιάσατε, λέει, δηλαδή κορόιδα. Εσείς ήταν οι έξυπνοι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν. Με αυτούς τους ανθρώπους εγώ τα έχω παίξει, τα έχω απειβδίσει. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω ποτέ να τους παρακολουθήσω, ρε φίλε. Να πω, ρε εσύ, φίλε, εντάξει. Πώς το λένε, είπανε αυτό και είναι σωστό, ρε αδερφέ. Δεν βρίσκω κάτι. Βρίσκετε εσείς κάτι? Αν βρίσκετε, ρε παιδιά, να, εδώ είναι το τηλέφωνο, πάρτε μας τηλέφωνο και πείτε μου, έγινε αυτό. Να το ψάξω, να το βρω, αν πράγματι έγινε, και να πω, μάλιστα, μπράβο, συγχαρητήρια. Να θυμηθούμε και κάτι άλλο, γιατί πολλοί τώρα κάνουν τους ιδεαστές και λένε, ξέρω εγώ, είδατε από την ημέρα εκείνη και ποια ήταν και η κατηφόρα. Θυμάστε ότι κάποτε με το Λάκη το Λαζόπουλο, που ανεξάρτητα από όλα τα άλλα, είναι ένας κωμικός από τους καλύτερους στη χώρα μας, έτσι. Ο Λάκης ο Λαζόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχουμε γελάσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ όμως, και μέχρι εδώ είναι ένας θεατράνθρωπος ο οποίος εγώ τουλάχιστον υποκλίνομαι. Ναι, αλλά το μεγάλο το λάθος του ήτανε, θυμάστε στην τελευταία φορά που έκανε το Al Chadiri News, ότι έκανε μια απίστευτη προπαγάνδα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε κάποιοι χειροκροτούσανε. Σήμερα δεν υπάρχουν πουθενά. Για δείτε λίγο αυτό το απόσπασμα. 30 δευτερόλεπτα είναι. Έχουν δύο καλόγριες από το μοναστήρι για να κουβαλήσουν νερό. Στον χρόνο όμως κάποιος τους βιάσει. Τις βιάσει. Ανέκδοτο είναι, μην πάρετε αύριο, πείτε δεν κάνω τέτοια καλόγριες. Τελείωσε. Ανέκδοτο. Στο ανέκδοτο τα κάνουν. Στη ζωή κάνω χειρότερα. Λέμε. Και όπως λοιπόν φτάνουν μετά το βιασμό στη βρύση να πάρουν νερό, λέει μία καθώς γέμιζε με νερό τη στάμπρα, πώς θα δικαιολογήσουμε ότι μας βίασε δύο φορές? Λέει, αλλά είσαι τρελή, μία φορά μας βίασε, όχι δύο, μία τον αργόμαστε, δεν ξαναγυρίσουμε. Μας ξέρουν. Τότε λοιπόν, οι γιατέ του είδους αλήθεια και τα λοιπά, και που είναι αυτό, χειροκροτούσανε και γελούσε ο κόσμος. Αλλά η πολιτική προπαγάνδα που έβαζε μέσα ο Λάκης ο Λαζόπουλος τότε ήταν ανεπιτρεπτή. Εγώ δεν θα κρίνω το Λάκη το Λαζόπουλο σαν θεατράνθρωπο, σαν ηθοποιό, σαν κωμικό, σαν... Ποιος είμαι εγώ που θα το κάνω αυτό το πράγμα, αν είναι δυνατόν. Ίσα-ίσα, ξαναλέω, υποκλίνομαι. Από εκεί και πέρα όμως, από το ένα μέχρι το άλλο, έχει τεράστια διαφορά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είμαστε στον Απρίλη. Πλησιάζουμε προς το Πάσχα. Εν τω μεταξύ ξεκίνησε και το Ραμαζάνι των Ελλήνων στην καταγωγή μουσουλμάνων στο θρήσκευμα. Ξεκίνησε λοιπόν το Ραμαζάνι.
Αλλά έχουμε μία εκκρεμότητα πριν πάμε σε όλα αυτά. Έχουμε μία εκκρεμότητα γιατί το σχολιάσαμε στην αρχή. Θέλω να δούμε αυτό το δίλεπτο που αφορά την ομιλία Ζελένσκι στη Βουλή. Στη Βουλή των Ελλήνων εννοώ. Διότι κάποιοι βιαστήκανε για μια ακόμη φορά να βγάλουν ή να ρίξουν χολή για αυτή την ομιλία. Αλλά έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι έξω από το χορό λες ένα κάρο τραγούδια. Το θέμα είναι να μπεις στο χορό, να δούμε πόσο ωραία χορεύεις. Για πάμε. Ελευθερία ή θάνατος, έλεγαν οι δικοί σας επαναστάτες. Το ίδιο λέμε και εμείς σήμερα. Αντιμετωπίζουμε την θέληση να καταστραφεί η Ουκρανία και σε αυτήν αντιπαραθέτουμε το ελευθερία ή θάνατος. Πέρα από τη Μαριούπολη, απειλείται η Οδυσσός, ένα άλλο μεγάλο κέντρο του ελληνισμού. Θα παραμείνουν ατιμόρυτοι. Πρέπει να τους σταματήσουμε. Πρέπει να σταθούν υπόλογοι. Στο πρόσωπό σας η ελευθερία να αντιπαρατίθεται με τους εχθρούς της. Και η Ελλάδα που πριν 200 χρόνια κήρυξε και νίκησε τον πόλεμο της ελευθερίας της και πριν ακριβώς από 81 χρόνια σαν σήμερα στα οχυρά της Μακεδονίας στη Βόρειο Ελλάδα αντιστεκόταν ηρωικά στις πανίσχυρες ορδές του Τρίτου Ράιχ, αυτή ακριβώς η Ελλάδα σας καλωσορίζει και στέκεται τίμια στο πλευρό σας μέχρι την τελική νίκη. Στη Βουλή των Ελλήνων μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης παρουσία και της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου ήταν βαθιά συναισθηματική και επικαλέστηκε τους δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες που χάνονται στους αιώνες. Μια ανωτελεία, θα δούμε και το υπόλοιπο κομμάτι. Απλά πάμε σε μια τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Άγγελε, καλημέρα. Καλημέρα. Από την Αδριανή Πέδρο. Ναι. Λέγω Μανώλη Ζήγκας. Μάλιστα. Είδα το κατράγκαλο εκεί, κατρούγκαλο πώς το λένε, ναι. Όταν κυβερνούσαν, έκοψε τα επικουρικά και έκοψε και το ΕΚΑΣ. Και από τότε δεν ήρθε ούτε δραχμή. Η γυναίκα μου έπαιρνε 770 ευρώ και όταν τα έκοψε μέχρι τώρα παίρνει 349. Ακούς, Άγγελε. Ναι, αλλά εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε εύκολα, αγαπητέ Μανώλη. Εγώ δεν το ξεχνάω, Άγγελε μου, δεν το ψηφάω. Εσύ... Ποιος θα το ψηφίσει αυτό, ναι. Πρε, το τι θα ψηφίσει, δικαίωμά σου είναι, αλλά θέλω να πω, εμείς εδώ θα λέμε πάντα τις αλήθειες και όποιος μας ακούει. Όποιος δεν μας ακούει, πρόβλημά του. Δεν ξέρω, ρε, Άγγελε. Δηλαδή, τέτοια ξυφτήλα η γυναίκα μου από τα 770... Παίρνει 349, ούτε 350. Μάλιστα. Και πάει και τα δώρα τόσα χρόνια. Τι γίνεται, δεν μπορεί να τα κλέψαν όλα, τι και είναι. Αυτά τα δώρα και το ένα και το άλλο, την άλλη Τρίτη με το Μητρόπουλο θα έχουμε νέα. Ποιοι θα τα πάρουν και πόσοι, η γυναίκα σου είναι μέσα σίγουρα. Κοίτα να πάρεις τώρα και τα επιδόματα εδώ που θα δώσει το Πάσχα, τη Μεγάλη Τρίτη, και τα ξαναλέμε. Ποια μέρα έρχεται, Άγγελε? Μεγάλη Τρίτη θα δοθούν αυτά που. Τρίτη. Που θα πάρουν λίγο, κάθε μέρα σε βλέπω, ρε. Ε? Βλέπω και το. Αλλά δεν ξέρω ποιες μέρες έρχονται. Ποιος? Να, ο Μητρόπουλος. Ο Μητρόπουλος είναι κάθε Τρίτη, 11 η ώρα. Κάθε Τρίτη, ναι. Εντάξει. Άγγελε, εσένα κάθε μέρα σε βλέπω, να ξέρεις. Λοιπόν, γεια σου Μανώλη μου, πάμε να δούμε το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Για δώσ' το λίγο να δούμε τι έγινε με τον Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή. Η Ουκρανία έχει μείνει όρθια και αυτή τη στιγμή πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να σώσουμε αυτό το οποίο δημιουργήσαν Έλληνες και Ουκρανοί μαζί. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να καταστρέψουν την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε ότι η Μαριούπολη θα είναι οι Θερμοπύλες όπου πέθαναν κάποιοι ήρωες, αλλά θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να εκδιώξουμε τα ρωσικά στρατεύματα από τα ουκρανικά εδάφη. Άπαξ και διαπαντός. Έτσι ώστε να μάθει κάθε βάρβαρος επιτιθέμενος ότι όποιος επιλέγει τον πόλεμο, στο τέλος θα χάσει. Το δικό του μήνυμα έδωσε και ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούσαμε επίσης τη συγκινητική του έκκληση για συνδρομή και υποστήριξη, στην οποία ανταποκρινόμαστε. Σήμερα στη Σκοτεινιά, αλλά και αύριο στην Ξαστεριά,
όταν θα είμαστε παρόντες στην ανοικοδόμηση της μαρτυρικής Μαριούπολης. Όχι μόνο γιατί η προστασία της εκεί ομογένειας αποτελεί εθνικό καθήκον, αλλά και γιατί η μάχη της Ουκρανίας μας αφορά. Ο δεσποτισμός που καταπατά γειτονικά εδάφη και ο αναθεωρητισμός που καταργεί σύνορα πρέπει να ιτηθούν στα σύνορα της Ουκρανίας. Ο ελληνισμός, άλλωστε, ξέρει καλά από επιθέσεις και απειλές, ζώντας από καιρό τον ακροτηριασμό της Κύπρου. Δεν θα μπορούσε, συνεπώς, να μην αντισταθεί στο μακελιό στην Ουκρανία, που δεν το επέλεξε ο πολιτισμένος κόσμος, απέναντι στο οποίο όμως επιλέγει να αμυνθεί και το κάνει, απομονώνοντας τον κατακτήτη και θωρακίζοντας την ανοιχτή δημοκρατία από το λαϊκισμό που σηκώνει κεφάλι για να γεφυρώσει τα άκρα και να αμφισβητήσει ξανά τη σταθερή λειτουργία της. Πάντως είναι φανερή η οπισθοχώρηση των Ρώσων στην Ουκρανία μετά την αποχώρηση ρωσικών στρατευμάτων από το Κίεβο και το Τσερνίχιβ. Ενώ όπως πρόβλεψε στην εκπομπή Εξελίξεις με τον Γιάννη Χατζημανουήρ το βράδυ της Τετάρτης, ο αντιστράτηγος, ο εναποστρατεία Δημήτρης Μπουζέλος, η μεγάλη μάχη αναμένεται να γίνει στον Ντονμπάς. Ο αρχικός στόχος της κύκλωσης του Κιέβου, της ανατροπής πολιτικής κατάστασης στην Ουκρανία, φαίνεται έχει απομακρυνθεί οριστικά πλέον. Οι ρωσικές δυνάμεις υποχωρούν και μεταπίπτουν από επιθετική σε μια αμυντική διάταξη. Αυτό το κάνουν για να εξοικονομήσουν δυνάμεις, αφήνουν το 1 τρίτο των δυνάμεων συνήθως και τα 2 τρίτα τα μετακινούν πλέον προς την περιοχή του Ντομπάς, όπου φαίνεται ότι θα δοθεί η αποφασιστική μάχη του πολέμου. Λοιπόν, μιλάμε για μια χώρα που έχει συγκεκριμένο ιστορικό παρελθόν. Κατά έναν μυστήριο ιστορικά τρόπο, ενώ οι Ρώσοι ήταν πάντα απέναντί μας, εμείς θεωρούμε ότι ήταν μαζί μας. Πώς το έχουν καταφέρει αυτό δεν ξέρω. Η Εκκλησία έχει παίξει εδώ ένα ρόλο διαχρονικά με την υποτιθέμενη. Και αυτό είναι βέβαια μια παραδοξότητα, διότι ο μεγαλύτερος πολέμιος του Ελληνοορθόδοξου Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, ο μεγαλύτερος πολέμιος είναι οι Ρώσοι και το Ρώσικο Πατριαρχείο, το οποίο θέλει να του πάρει τα πρωτεία. Τώρα, πώς την ευχή, ενώ τους Ρώσους τους είχαμε πάντα απέναντι στην ιστορία, στις κρίσιμες στιγμές, από τα ορλοφικά που κατεσφάγησαν χιλιάδες Έλληνες, ήρθαν εδώ, ξεσήκωσαν μια επανάσταση και τους εγκατέλειψαν. Έως στη συνέχεια, έως όταν ήρθε η ώρα, ας πούμε, της συνθήκης των Σευρών και έπρεπε να δοθεί στην Ελλάδα η Κωνσταντινούπολη. Από τότε ο Βενιζέλος το 12-13 τελευταία στιγμή κατάφερε και περιέσωσε το Άγιο Όρος να μην περιέλθει σε ουδετερότητα και το έκανε ελληνικό έδαφος κόντρα στους Ρώσους, οι οποίοι ήθελαν κτλ. Είναι καταδικαστέα και καλώς τα καταδίκασε η Δύση και καλώς θέλει να επιβάλλει περαιτέρω κυρώσεις. Είναι απαράδεκτα. Αυτά όμως ήρθαν στην επιφάνεια και τα ίδια ο κόσμος επειδή υπάρχει σήμερα η τεχνολογία. Πριν από 50 περίπου χρόνια τα ίδια και χειρότερα συνέβησαν και στην Κύπρο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, αν εσύ έχεις φερειπίνη στη γειτονιά σου 10 γείτονες, 10 κατοίκους και από αυτούς τους 10 οι 9 είναι μαζί σου και ο ένας ανέκαθεν στην ιστορία προσπαθούσε και ήθελε το κακό σου. Ποιους θα πήγαινες με τους 9 και όχι με τον... Το γιατί, εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση, το γιατί εδώ στη χώρα μας έχουμε υποστηρικτές της ρωσικής αρκούδας, της Ρωσίας, που αναντάν μπαμπαντάν, εκτός της εποχής των τσάρων, ανοίξτε κανένα βιβλίο και δείτε, εκτός την εποχή των τσάρων που ήταν με την Ελλάδα, ποτέ η Ρωσία δεν ήταν υπέρ της Ελλάδος. Είναι μία ζωή, μόνο για τα συμφέροντά της ήταν υπέρ της Ελλάδος. Μια ζωή ήταν απέναντι. Μόνο με τους Τούρκους είναι φίλοι. Γι' αυτό και οι S400, γι' αυτό το ένα, γι' αυτό και το άλλο κτλ. Πότε ήταν η Ρωσία με την Ελλάδα? Άρα λοιπόν, προς τι ο γκαϊλές και ο καημός ότι δεν θα παραστούμε εμείς στην ομιλία του Ζελένσκι που στο κάτω-κάτω της γραφής έχει και 120.000 Έλληνες. Για πείτε μου. Και όχι ήρθε ακροδεξιός, ναζιστής, Έλληνας, που ανήκει στο τάγμα του Αζόφ και σας είπα και στην αρχή, ότι τι, εδώ σε ένα πόλεμο μπορεί να κάνεις επιλογές. Δηλαδή, αν αύριο, ομιγέννητο, γινόταν μια πολεμική σύραξη με τη γείτονα, θα διαλέγαμε και θα λέγαμε, Κασιδιάρη, εσύ που είσαι Χρυσή Αυγή, όχι, δρόμο, δεν πολεμάς,
Εσύ, άλλοι 1000, άλλοι 2000, άλλοι 5000, άλλοι... δεν πολεμάτε εσείς γιατί είστε Χρυσή Αυγή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και όταν μάλιστα είσαι και οι δυνάμεις σου είναι μετρημένες. Αλλά από μέσα μας βγαίνει εκείνος ο Φαρισαίος που λέμε εγώ, αυτό, τι, το, εκείνο, τ' άλλο. Γι' αυτό σας λέω ότι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λες. Μπες μες στο χορό να σε δω πόσο μάγκας είσαι και πόσο καλά ξέρεις να χορεύεις. Ε! Λοιπόν, τέλος και για σήμερα. Δεν ξέρω γιατί, ξέρετε είναι καλό. Είναι καλό, είναι πάρα πολύ καλό. Όταν δεν γνωρίζουμε κάτι, κι εγώ, κι εσείς, κι ο καθένας μας, μπορεί να τα ξέρουμε όλα, αν είναι δυνατόν. Ρε παιδί μου, έχουμε και αυτά τα ρημάδια εδώ τώρα, τα κινητά τηλέφωνα, μπείτε μέσα στο Google, χτυπήστε, ξέρω εγώ, ιστορία, κάτι, διαβάστε λίγο, ενημερωθείτε λίγο, δείτε τι γινόταν πριν 100 χρόνια, πριν 50 χρόνια, πριν το ένα, πριν το άλλο. Λοιπόν, και θα καταλάβετε ορισμένα πράγματα και θα μάθετε ορισμένα πράγματα, τα οποία ενδεχομένως δεν μπορεί να τα ξέρουμε αν δεν τα έχουμε διαβάσει. Δεν είναι κακό. Η αμάθεια είναι το κακό. Η μάθηση πάντα είναι θετικό. Καταλάβατε. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Παρασκευή. Θα πάρουμε μια ανάσα, όσο αυτό είναι δυνατόν. Να πάρουμε μια ανάσα. Γιατί δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη δουλειά που κάνουμε, είναι και πολλά άλλα. Τα οποία όχι μόνο ανάσα δεν παίρνεις, αλλά ασφυκτιάσεις όσο δεν πάει άλλο. Και την ερχόμενη Δευτέρα, πρώτο Θεός, θα είμαστε στις 10 εδώ. Να προσέχετε πάνω απ' όλα και απ' όλους τον εαυτό σας. Και κάθε τι που κάνετε, να το σκέφτεστε και μία και δύο και τρεις φορές και μετά να το πράτετε. Διότι έλεγαν οι παλιοί μαστόροι, ειδικά ας πούμε ένας μαραγκός για να σας δώσω να καταλάβετε, 10 φορές λέει θα μετράς με το μέτρο και μία φορά θα παίρνεις το πριόνι και θα κόβεις. Γιατί όταν το κόψεις, ένωση δεν ξαναγίνεται, ενώ αν το σκεφτείς καλύτερα και δεις ότι α, εδώ είναι λάθος. Δεν το έχεις κόψει, οπότε το κόβεις τότε που πλέον είναι σωστό. Τα λάβατε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για σήμερα, να σας δείξω. Και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για την υπομονή σας. Τώρα βέβαια σε κάποιους δεν είμαστε και ιδιαίτερα ευχάριστοι για αυτά που λέμε, για τις αλήθειες που λέμε, γιατί η αλήθεια, ξέρετε, δεν αρέσει σε όλους. Έχουν αυτά τα κομματικά πινακίδια εδώ και εδώ δεν βλέπει. Εγώ έτσι όπως είμαι όμως τώρα βλέπω και αυτόν τον πίνακα, βλέπω και εκείνον τον πράσινο τον πίνακα. Τα λάβατε. Ενώ αυτοί άμα τα βάλουν αυτά δεν βλέπουν τίποτα, βλέπουν μόνο τη σημαία του κόμματος. Και αυτό είναι το άσχημο για αυτή τη χώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.